Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και καλό φαγητό. Διότι κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την ανθρωπότητα. Ανοίγουν ξανά οι ταβέρνες, τα καφενεία, οι καφετερίες, όλα τα καταστήματα που ασχολούνται. Μια χαρά ήμουν όρθιο. Στο όρθιο. Καλά, εμείς έχουμε συνηθίσει, γιατί είμαστε και μπαρίστε να πούμε. Δεν είμαστε, είμαστε νεολαίοι, το αίμα βράζει. Και πλαστικό και με το 5€. Εντάξει, πλαστικό παγκάκι. Με το 5€ έπαιρνες επί... Ναι, μια χαρά. 10 ποτά με 50€. Μια, γινώσου να τι. Ποια 10, δεν έφτανε στα 10. Δεν έφτανε στα 10. Εντάξει, 5 κοκτέιλάκια θέλεις και είσαι... Λε, σου λέω και 10. Εντάξει, 10 αν δεν βάζουν την ποσότητα που θα έπρεπε να βάζουν, τα 5 λέμε. Μια φορά ήθελα να με φάει. Τι? Μου βάλε μεζούρα στο ποτό. Έλα, βρε. Στην Αθήνα το κάνουν αυτό πάρα πολύ. Ξέρετε, και μου φαίνεται σε μεγάλο πλαστικό και είναι τόσο. Δεν είναι τόσο. Ναι. Όχι, λέει, τόσο είναι δόση. Φέρε, λέω, ένα όρθιο. Φέρε ένα όρθιο. Φέρε. Μπα που βάζω το όρθιο, είναι στο μισό. Δεν με έβρικε στα φάση. Έτσι, έτσι. Γιατί ποιο χωριό ήρθε. Ασπρίσαν τα μαλλιά μας μέσα στα μπαρς, να πούμε. Καταλαβαίνουμε τις ποσότητες, την περιεκτικότητα. Μα δουλεύαμε κιόλας. Ναι. Ανάλυση του ποτού μπορείς να καταλάβεις, να το αποδομήσεις τι έχει μέσα. Βενζόλιο, τι είναι. Είναι τεξάγκο, είναι μόμπιλ αυτό που πίνεις. Τι είναι. Είναι βαρθινό, Γιάννης. Τι γίνεται, παιδιά, πώς περάσατε το Σαββατοκυριακό, όλα καλά? Σε ποιον να λες, τα παιδιά. Γενικά, ναι, παιδιά, να αναρωτηθούν όλοι. Ας νομίζουν όλοι ότι έχουμε εδώ παιδιά. Έχεις εσύ παιδί. Ναι, τουλάχιστον 5 ώρες βόλτα έκανα δύο μέρες. Ναι, τώρα δυστυχισμένα παιδιά, σκυλιά που τελειώνουν όλα. Λύσε το κοντίσιον. Έχει κλείο έξω. Τελειώνουν οι τρόποι με τους οποίους ψάχαμε κάπου, ας πούμε, ο κόσμος να κάτσει, να είναι τέτοιος, πώς το λένε, τέτοια γκομενοπαγίδα δεν μπορεί να υπάρχει, εντάξει. Το παιδί. Ναι. Το σκυλί είναι καλύτερο. Τι λες, δε. Άκουσε, λέω τώρα. Κόσμο και όμορφος, δε. Ναι, ρε παιδί μου, παραδόξο. Σε βαθμό που δεν κρατάς DNA, ξέρεις. Προβληματιζόμαστε. Το σπότ DNA δεν μπορεί να σε βοηθήσει εκεί να δώσει κάτι. Απίστευτη κομμένο παγίδα. Σοκαριστική. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, θα σε πούνε ένα γούτσου γούτσου αμέσως να το πας στο μυαλό σου. Τι γούτσου γούτσου σου λέω τώρα, γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Μήπως εσένα σιγά, βρε, ποιον έχεις το νησού κόλκα. Προχθές έγινε με κλάμα. Α, γι' αυτό έχει συνοστισμό στην προξενού κορομιλά. Αυτό ακριβώς. Πέρασε ο κόλκας με το παιδί. Κάτι μπουνιές που πέσανε, ναι. Ήταν επειδή πήγε ο άλλος στο μεταξύ και ναι. Έβρισε λάθος άνθρωπο, δηλαδή τις έφαγε τις μπουνιές του, ναι. Πολύ γρήγορα. Δεν συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά, ναι. Δηλαδή κόβε ποιον βρίζεις. Δεν έβλεπε μάλλον. Δεν έβλεπε, ναι. Εντάξει, άπειρος. Εντάξει, θα σταματήσουν όμως αυτά, που σήμερα ανοίγει η εστίαση. Κακός. Εγώ θέλω όρθιο. Όλοι στα τραπεζάκια, όλοι στοιχισμένοι. Στοιχισμένοι, ζυγισμένοι. Τώρα που κατέβηκα το σπίτι και πεπατώντας και είδα πώς τοποθετήθηκαν τα τραπεζάκια με λίγη μεγαλύτερη άπλα. Πιο ωραία είναι. Φίλοι. Πιο ωραία. Βέβαια, φαντάζομαι ότι όλο το κέντρο θα είναι ένα τραπεζάκι και μια καρέκλα. Έχει το διάδρομο περάσει, δεν είναι πρόβλημα. Περνάς δηλαδή. Ναι, ναι. Ο πεζός μπορεί να ελιχθεί, θα θέλουμε ξυλοπόδαρα. Όχι, normal. Το είδες. Ποια ήταν η διαδρομή που ακολούθησες για να μας δώσεις και το στίγμα σου? Είδα τι γίνεται καλό Λουντίλ, είδα τι γίνεται Φράγκον, είδα τι γίνεται, πώς το λένε, Βασιλιάς Ηρακλείου εκεί στα λουλουδάδικα μέσα. Μαθαίνω ότι ήδη είναι γεμάτα τα καφέ. Όχι, ο παπάς είναι. Ο παπάς είναι. Τουλάχιστον αυτά που. Τα καφέ 12-12.30 ώρα αρχίζουν. Καλά, εκεί. Όχι αυτά τα καφέ. Πρέπει να καταλάβουμε πλέον ότι έχει αλλάξει η συνήθεια του Έλληνα όσον αφορά τον καφέ. Τι πίνει καφέ περισσότερες ώρες? Όχι, δεν πίνει περισσότερες ώρες. Πίνει σε φθηνότερα μαγαζιά. Σε αυτά τα πάλε ποτέ ή καινή, α πούμε, take away που έχουν απ' έξω σταντάκια και τέτοια. Υπάρχει και αυτή ναι. Η κάστα ανθρώπων. Οι περισσότεροι εκεί τώρα δεν είναι όπως παλιά που οι καφετέριες γεμίζαν και λέγαμε με ένα καφέ στο χέρι και. Δεν θα δεις, ας πούμε, καφετέρια γεμάτη. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ενώ τα καταλαβαίνεις, αυτές οι αλυσίδες που δίνουν φθηνό καφέ στο 1,5-2 ευρώ πόσο τον έχουν. Γίνεται... Να αυξήσουν και τις τουαλέτες όμως, να έχουν 5-6. Σε μερικά δεν σου επιτρέπουν να πας καν τουαλέτα. Ναι, είναι αυτό σου λέω. Σε μερικά. Άμα είναι να πιω το καφέ με το 1,5. Ο οποίος καφές έπεσε στο 13%. Ναι. Θα έπρεπε να μετακυλιστεί και σε εμάς, ας πούμε, κάπως τους καταναλωτές αυτή η μείωση. Όταν ρεφάλουν θα το συζητήσουν μαζί σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτως ή άλλως το μέτρο είναι προσωρινό μέχρι...
να επανέλθουμε στην κανονικότητα και στην αναπτυξιακή πορεία. Φίλε, βρε, καλό άκου, είναι. Αλλά... ενίσχυσε τις επιχειρήσεις. Ναι. Εγώ δεν είμαι. Αλλά δώσε και κάποιες προδιαγραφές προσλήψεων. Ναι. Δηλαδή... και προσλήψεις, αλλά οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν αν υπάρχει, ας πούμε, και οικονομική και καταναλωτική δυνατότητα. Πρέπει να ενισχύσεις, ας πούμε, και τους πελάτες. Ναι, δεν μπορεί να ενισχυθούν όλοι παράλληλα. Ναι. Πρέπει τσουκουτσούκου να ενισχυθούν. Αν εγώ, ας πούμε, δεν έχω μία στην τσέπη, πώς θα πάω στο περιβόητο μαγαζί εστίασης. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Ωραία. Το δικό μας τον κλάδο τον ψιλοβοήθησαν. Τις αναστολές. Εγώ δεν βοηθήθηκα από κανέναν, οπότε. Ναι. Ναι, εσύ είσαι ένας. Ναι. Κάποιος την πλέρωσε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα σου φέρω παραδείγματα τα οποία δεν πήραν ούτε ΚΑΔ, ούτε ΜΑΔ, ούτε 800 ούτε τίποτα. Θα πατήσεις ποτέ το. Το πάτσα, βρε, δεν κλείνει. Κλείνει, δεν κλείνει. Κλείνει ανάλογα με τη θερμοκρασία. Δεν αλλάζεις κανάλι, δε. το condition κλείνει. Θα στο πετάξω, το κλείσει εσύ. Έλα, πάρτο, πάρτο, πάρτο. Πέταρε. Πέταρε. Τι θα σπάσουμε. Ω, Πασχαλάκης, κυρίες και κύριοι, ο Σταύρος Κόλεκας. Το πιάσε. Είδες που δεν κλείνει. Πώς δεν κλείνει, τώρα τι κάνει. Δεν κλείνει. Πιστεύω ότι το air condition είναι συνδεδεμένο με το ρολόι. Πατάμε. Τι όταν... όλα είναι. Πάλι λάθος πάει. 8 ναι. παρά 10. Επειδή δεν κλείνει το air condition, πατάμε, πατάμε κουμπιά και γυρνάει πίσω το. Τι ώρα δείχνει. 8 παρά 10. Παναγιά και Χριστέ. Τι 8 παρά 10. Ξεκινάει ο τσατσαρός. το ρολόι για να λειτουργήσει πρέπει να το βάλεις κάτω. Δεν είναι ρολόι τείχου. Πρωινές, κυρίες και κύριοι, πρωινοί προβληματισμοί εδώ στο ψυχιατρίο μας που είναι έτοιμο να σας υποδεχθεί, να συζητήσει πάσης φύσεως θέμα που προκύπτει στη νέα αυτή κανονικότητα. Κάθε εβδομάδα, είπαμε, υπάρχει ένας κλάδος που μπαίνει μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Ως άνθρωποι προερχόμενοι από το χώρο της εστίασης ή συνδεδεμένοι πολύ στενά, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως φιλαπροσκύμενοι, είτε ως πελάτες ενίοτε. Έχουμε έτσι και μια ευαισθησία ολίγων τι παραπάνω. Δεν κλείνει αυτό με τίποτα. Τι πατάμε, γιατί έχει κάτι άλλο εκτός από ονό. Τι πατάμε. Και ιδιότητα αυτό. Και περιμένει τώρα ο κόσμος από μπας. Άσε ρε φίλε, έχουμε μια αδυναμία στο να κλείνουμε ερκοντήσιο. Δύσκολα είναι, τι νομίζεις, έτσι είναι τα ερκοντήσιο. Δύο έχει. Για άλλατε να σας δω εγώ. Δύο κουμπιά ρε. Δύο κουμπιά. Χάθηκε να έχει ένα. Έτσι είναι το νόμο, πατάει. Πρέπει να διαβάσω εγώ τώρα τις οδηγίες για να κλείσω ένα κοντήσιο. Όχι, δύσκολα είναι. Εγώ σε αναγνωρίζω και το κάτι. Τι σοβαρά πάτησα μάλλον. Και τι έλεγε το άλλο. Αλλάζει ένα λέει power. Power, αυτό. Powerful πατούσαμε. Ναι, powerful, δηλαδή το δίναμε πιο πολύ. Ναι, εδώ έχει το κίτρινο που είναι το on off. Αυτό πατούσε. Εσύ πατούσε το πράσινο. Όχι, όχι, το πατούσε το άλλο. Από αφού δεν έκλεισε, εγώ το έκλεισε. Και εγώ σου λέω τώρα το κίτρινο. Το power πατούσα. Power off, ξέρω τι κάνω. Το power είναι το πράσινο, ρε. Το άλλο δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν έχουμε ρολόι πλέον. Ναι. Αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε. Εντάξει, κρέμπασε τους δείκτες του το ρολόι. Κρέμπασε τους δείκτες του. Είμαστε δύο εβδομάδες πριν, ούτε δύο εβδομάδες, 10 μέρες πριν, 11 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Έχουμε και αυτό δηλαδή μέσα σε όλα τα άλλα. Το πρωτάθλημα βραδυποριακός, ταλαιπωριακός. οποίο... δεν έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή το περιβόητο αυτό και το κλασικό φιλικό. Θα γίνει σε σειρά αγώνων. Ναι, και σε εκτεταμένη έτσι. Δεν χάνονται τα παιχνίδια. Τίποτα, δεν χάνονται τα παιχνίδια. Πώς θα μπορέσουμε να τα βλέπουμε και όλα μαζί. Εγώ πιστεύω θα το γυρίσουν στο beach soccer. Δηλαδή θα πάρει ο ένας στην μια πλευρά, ο άλλος στην άλλη και θα πετάει ο ένας στην μπάλα στον άλλον. Ποδοβόλεϊ. Ποδοβόλεϊ επίσης, ωραίο καλοκαιρινό. Beach soccer, το ίδιο πράγμα είναι. Το ποδοβόλεϊ δεν χρειάζεται να τρέξει. Το beach soccer είναι δύσκολο. Πάνω στην άμμο να τρέξει και να κάνει τρίπλες και τέτοια. Εντάξει, δεν beach soccer είναι πανεύκολο. Έχει παίξει πάνω στην άμμο μπάλα. Τι λες δηλαδή. Σιγά. Και σου φάνηκε εύκολο. Εύκολο είναι. Καλά. Αφού είναι λίγα τα μέτρα. Είναι λίγα τα μέτρα, είναι πάρα πολύ δύσκολη κίνηση στην άμμο με την μπάλα. Αυτό σου λέει. Είναι εξαντλητικό, είναι πιο δύσκολο από το 5-5. Άμα είσαι κατσαπλιάς είναι. Αν έχεις τεχνική δεν είναι. Ναι. Ο Σαΐτα, ο Ιτα, οι αντοχές. Αντοχές εντάξει, σε μια γωνία. Ο μικρός Σταύρος έτρεχε 40 χιλιόμετρα να πάει σχολείο όταν ήταν μικρός. Που πήγες στο για να πάρει γάλα. Ναι, στο Φρυγανιώτη που πήγες. Ο οποίος ήτανε. Ο οποίος είναι, πού είναι βρίσκεται. Ακόμα στο Ρετζίκι. Στο Ρετζίκι. Οπότε δίπλα ναι. τα Πιθάρια. Δηλαδή ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα σαν Φρυγανιώτης. Μας έχει ξεπεράσει σε branding το Πιθάρι εκεί δίπλα. Ναι. Άρα, άμα ξεκινούσε από τη Σταυρούπολη και ανέβαινε σε αυτό τον ανήφορο με τα πόδια, θα γινόσουν σήμερα. Δεν γίνονται 6,5 το πρωί να το πάρει με το πόδι να πα στο Ρετζίκι. Ναι, αλλά ο Αμπεμπεκίλα που λε, ο Σαΐτα Ουίτα, ο Ζεμπρεσελασιέ, το κάνανε αυτό για να πάνε στο σχολείο. Τρέχαν τέτοιες αποστάσεις και γυρνούσαν εξού και γίνανε παγκόσμιοι πρωταθλητές και εμείς είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη να λέει οπότε ανοίξει κανένα ταβέρνα να πάμε φάμε. Πέρασε χθες, ετοιμάζανε εκεί τα τραπέζια για συγκινητικό ήταν.
σήμερα νομίζω είναι η καλύτερη ημέρα ταβέρνα γιατί θα είναι όλα φρέσκα. Δεν πρόκειται να πας δηλαδή. Δεν θα πας μαλούτα. Ναι, θα θέλει μεγάλο κόπο. Εντάξει, μπορεί να έχουν και κατάψει ξυδυνάτη, ρε φίλε. Λες να φας. Θα φας και λίγο ένα κοντζιλάκο. Λες να φας, προκαραντίνας. Ένα κοντζιλάκο. Είναι επίφοβο, ε. Εντάξει, ψαράκι τότε σήμερα για να είσαι σίγουρος. Γιατί κατάψει ξυδυνάτη ψάρια. Πάνε, μωρέ, εντάξει. Αλλά θα το καταλάβεις, θα βρωμάει. Άμα είναι κατάψει, άμα είναι αυτό λίγο έτσι, ας πούμε. Τι να καταλάβουμε, ρε. Εγώ θα σου τα ψάρια να πούμε το μυλοκόπι. Το κοιτάς το μάτι, λέει, τι εδώ κάνω, το ματιάσω, ρε. Να καταλάβω αν είναι φρέσκο. Καταλάβες. Εμένα μου αρέσουν αυτοί που πάλι σε κάποιες ψαροταβέρνες και βλέπουν τη βιτρίνα. Ξέρεις που έχουν μέσα, ας πούμε, τα ψάρια ζωντανά σπαρτά. Βλέπω την βιτρίνα, ναι. Αλλά σαν ντοκιμαντέρ φάση. Ναι, τι είναι αυτό, τι είναι το άλλο. Εγώ περιμένω να δω ενιδρίο, να κολυμπάνε κιόλας. Ε, τα βλέπεις και λες. Στην Πορτογαλία είναι έτσι, στη Λισαβόνα είναι έτσι. Τι? Ενιδρίο. Ενιδρίο και εκείνη στιγμή. Και παίρνει τον οστακό και. Εντάξει, άλλο οστακό. Νομίζω συμμετέχει σε ένα φόνο βασικά. Ναι. Στην Πορτογαλία νομίζω δεν καθαρίζουν καν τα ψάρια τα εντόστια. Ούτε καν. Όχι, ρε. Τα τηγανίζουν έτσι, τα βάζουν. Όχι, είναι κανονικά. Ρε. Κανονικά. Εντάξει, τι είναι. Σιγά μην τρώνε και. Εντάξει, πολύ τα τρώνε. Μην νομίζει. Καλά, εντάξει. Εδώ στο νότο υπάρχουν μέρη που δεν καθαρίζουν τα εντόστια, τα βάζουν μέσα, α πούμε, τα ψάρια σαρδέλα αυτά. Βγάζει λίγο τι. Εδώ, καταρχήν να πούμε μια μεγάλη διαφορά που θα την αναδείξουμε εδώ σε εκπομπή. Στη Νότια Ελλάδα δεν έχουν ιδέα το τι σημαίνει σαρδέλα παντρεμένη. Δεν έχουν ιδέα, όχι. Δεν φιλετάρουν τη σαρδέλα που είναι, ναι. Που είναι γαστριμαργική πανδεσία για το εύρος, το πόσο φτηνή είναι η σαρδέλα και πόσο νόστιμη είναι με αυτή τη διαδικασία να την ανοίξεις, να την φιλετάρεις και την βάνεις πάνω στη σχάρα. Κάπως αλλιώς λέγεται αυτό. Παντρεμένη, παντρεμένη. Και κάπως αλλιώς λέγεται. Έστω, αυτό που το έχουμε εδώ. Το δεδομένο. Το ναι, δεδομένο το είναι ένα πιάτο σύνηθες. Ναι, ρε παιδί μου, και πάρε 6 ευρώ. 6 ευρώ αυτό το πράγμα. Ναι, που είναι εγχείρηση κανονική, εντάξει. Ναι, ναι, και στην Αθήνα. Ο Γιακούμπ, δηλαδή. Στην Αθήνα. Αυτά έκανε και οι διάσημους. Στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις του Νότου, απλά σου πετάνε τη σαρδέλα έτσι. Ναι, ρε, δεν έχουν ψυχή οι άνθρωποι. Ρε. Και δεν καθαρίζουν και τα εντοστιάκια τα μικρά που έχουν. Τον φυλακίσατε. Έτσι, την μπουμπουλίνα τα λέμε αυτά. Μπουμπουλίνα την ξοδεύουν. Τον κοράι φάγανε. Εντάξει, οι άνθρωποι τώρα φτιάξαν την Τρίπολη. Δηλαδή, και μετά να ξέρουν να φιλετάρουν την. Τι να ξέρουν, τώρα κοκορέτσι κάνουν και αυτό. Και αυτό πάλι, επειδή έχει μέσα, ξέρεις, ο κοκορέτσι, το έχουμε ξαναπεί ότι με τα εντεράκια του και τα εντόστια του μη καθαρισμένα, διότι πρέπει να φας, ας πούμε, μια λίγο κόπρανο το οποίο θα δώσει μια εσάνς. Καθαρισμένα. Έτσι λέει η συνταγή καλή, ότι άμα δεν τα πολυπλένεις, αφήνουν μια εσάνς, ας πούμε, που δίνει το κάτι της. Συνταγή για κοπρολάγνου. Υπάρχουν και αυτοί μέσα στην. Κοπρολάγνια.gr. Μια ωραία πρωινή εκπομπή. Ευτυχώς που δεν μας ακούει κανένας, ας πούμε, γιατί με αυτά που λέμε όλο αυτό το χρόνο. Δύσκολα να μας ακούει κανένας, γιατί τις προάλλες μια χαρά μας ακούει κανένας. Γιατί τι λέγαμε. Κάτι δεν είπα, μια χοντράδα. Τι είπα, εσύ. Εσύ, εσύ. Εγώ είπα. Τι είπα. Να συνεχίσει να τις λες, δεν έχω πρόβλημα. Είπες. Τέλος πάντων. Εμένα δεν μου επισήμανε κανένας τίποτα. Γιατί για τον ΠΑΟΚ. Όχι, ρε. Α, εντάξει, οκ. Τον ΠΑΟΚ τι να πεις, ρε Πατμανίδη. Αν σου πω την δεκάδα, έξι θα βρεις. Εντάξει, καλό είναι και αυτό, ρε παιδί μου. Πάνω από το 50%. Ναι, εννοείται. Αφού ο κόσμος κινητοποιείται μόνο γιατί να πεις. Γιατί στο παιδί έχει μόνο άτομα τα οποία δεν τα ξέρω. Τι είναι αυτός πάλι. Γι' αυτό το Open τι είναι, 7ο είναι. Κοντεύει να τον περάσει και η ΕΡΤ. Σε θεαματικότητα. Ναι, δεν ξέρω κανέναν από αυτούς. Γιώργος Λιβάνης. Τι είναι αυτό. Λέει, επιστρέφει και θα γίνει ο νέος coach. Και ο αυτού του Μάριο Πριάμου. Αυτός ήταν από το Survivor. Τραγουδιστής. Κάτι, εκεί, αγωνιστής. Ξέρω εγώ. Survivor. Είχαμε τον Λαμπράκη, τώρα έχουμε τον Πριάμου. Σύνδεση Sky με τα καταστήματα της. Έχει ένα ο οποίος είναι ψιλοδικηγόρος και πίνει όρθιο τον καφέ του. Ναι. Και από πίσω έχει έναν που θα κάτσει νομίζω όλη μέρα. Έτσι πως το βλέπω, ναι, στο καφέ. Το βλέπω αποφασισμένο. Αποφασισμένος θα κάτσει στην εστίαση. Καλή αρχή λοιπόν να δούμε πως θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Πιστεύω σε 15 μέρες θα έχουμε παρτάρες στα μπαγάζια. Δεν θα τηρηθεί πολλά, κανένα. Πολλά έβαλα. Πολλά έβαλα, ε. Θέλω να δω αυτό το καινούργιο, δεν έχω καταλάβει με το τραπεζομάντιλο που λένε. Το έχεις, λέει ότι θα έχουν τραπεζομάντιλα με barcode μια χρήση στα καταστήματα και θα παραγγέλνεις με το κινητό σου. Δηλαδή, να βρει ο Μπάμπη, θα έχει μπάρκο. Ναι, 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 πάνω. Μια μέρα τζάλο σαλά.
γιατί κώδικος είναι το σπλινάντερο. Πώς γράφεται ρε κουπελίτσαρο σαλάτα, το φας να γράψει 8 σύλλαμπο. Ναι, ούτως ώστε να... Σαλάτα, 7 σύλλαμπο. Να μην έχεις καν επαφή με τους σερβιτόρους, απευθείας να στείλεις την παραγγελία μέσα στο... Μέσα στο σύστημα παραγγελιοληψία, Σταύρο. Είδες πόσο μπροστά είμαστε. Σου τυριάζεις, όσο μπροστά ήμασταν σε όλη αυτή την διαδικασία, θα κάνουμε μια περιδιάβαση αυτές τις μέρες, ούτως ώστε να μεταφέρουμε. Για το ρεπορτάζ θα πάμε σε ταβέρνες, καφέ. Με κίνδυνο της ζωής μας, με κίνδυνο να ανεβάσουμε δείκτες εδώ. Καλά ήμασταν με την καραντίνα, ούτε πολύ απ' έξω. Έχασε κανένα κιλό. Στην καραντίνα, ναι. Έβαλα 5. Τώρα έχασα 2. Αφού δεν είχε σιγάρι και ένα ζυγιστή, φαντάζομαι. Ναι, μα τι τώρα. Πριν μια εβδομάδα. Όχι από τον Κοτσόβολο, πήγα αγόρασα. Ναι. Ακύρωσα την παραγγελία, δεν έχω τσεκάρει ακόμα στο λογαριασμό μου. Αν πήγα 32 ευρώ. Τελικά το βάλαμε και την Παρασκευή. Πόσα κιλά είναι ο Σταύρος Κόλκας, να μας πει ο κόσμος, να βάλουμε over-under. Βελτιώνεται η κατάσταση. Βελτιώνεται. Έχασε δηλαδή από την Παρασκευή μέχρι σήμερα. Αφού δεν έφαγα τίποτα. Γιατί βράδυ. Μόνο καρπούζια και μόνο σαλάτες και τέτοια. Στα κιλά που είμαι και είσαι, ναι. Ωραία, αν σοβαρευτούμε ένα μήνα. Παίξουμε υπεύθυνα σοβαροί. Ναι, 6-7 κιλά τα χάνουμε. Πολλά έβαλες, εντάξει. Όχι, όχι, εγώ χάνω. Εγώ έχασα, όταν ήταν να κάνω τη χολή την επέμβαση, έχασα 18 κιλά σε 3 μήνες. Ναι. Εντάξει, τότε επειδή, παλιά. Ναι, λίγο κοκοκό, οπότε... Ναι, ακριβώς αυτό. Άμα κοκοκό... Ναι, έκανα και γυμναστική τότε. Mm-hmm. Εντάξει, μετά, τώρα είμαι λίγο. Με περπατηματάκι και ουσιαστικά αποφυγή μερικών πραγμάτων. Όχι, δεν είναι περπατηματάκι. Μία ώρα διάδρομο στο 7. Mm-hmm. Πιέζεσαι. Το 7 είναι γρήγορο. Πρέπει να τρέξει κανονικά. Εσύ το πας γρήγορο περπάτημα. Και καμιά 20-25 λεπτά βάρη. Δεν θες παραπάνω. Ναι. Εντάξει. Μπα, εγώ δεν σου βάζω καν τη γυμναστική περπατηματάκι και να αποφύγεις, ας πούμε, αναψυκτικά, ζάχαρη. Ναι, ρε, και βραδινό ψωμί. Αυτό. Το ψωμί κάνει ζημιά μεγάλη. Ναι. Οι φουρνάριδες λένε ότι αυτά είναι μασονία, μας λένε. Όχι, για άμα κόψει το ψωμί, κατευθείαν ξεφουσκώνει. Ναι. Εγώ αυτό. Ψωμί και αλκοόλ. Γιατί μένει το ψωμί, το αλκοόλ στο ψωμί. Και βασικά το αλκοόλ είναι ότι σε βάζει μετά. Όλο αυτό το κορμί που χτίσαμε ήταν από αλκοόλ που μετά έλεγε. Με έκοψε. Ναι, ναι. Χθες έκανα έτσι, ας πούμε, μια αναγωγή. Έλεγα, ρε παιδί μου, υπήρχαν νύχτες, ας πούμε. Περνούσαμε εκεί, έφτανε το ξημέρωμα. Έκανες έναν μήνυμα απολογισμό στο κεφάλι σου και έλεγες, ρε παιδί μου, πώς πέρασα σήμερα. Εντάξει, μέτρια προς καλά. Για να βελτιώσω τη διάθεσή μου, έπρεπε να χτυπήσω ένα δυο πιτόγυρα. Ναι. Γιατί δεν πέρασα και πολύ καλά. Αν περνούσες απ' την άλλη πάρα πολύ καλά ένα βράδυ, έλεγες, εσύ, τη βραδάρα ήταν αυτή. Δεν πρέπει να χτυπήσω ένα δυο πιτόγυρα για να ολοκληρωθεί. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το βραδινό φαΐ μετά την. Μετά τα ξύδια. Α, αυτό είναι εντάξει. Και 6 ώρα το πρωί. Και στο Γιάννη την Μπουγκάτσα, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα έχουμε κάνει. Δεν γίνεται να παίρνει 5 πράγματα. Αφού είχε πολλά. Είχε πολλά. Είχε πολλά κάθε φορά. Και τα έβγαζε εκείνη την ώρα, λες και σε περίμενε. Ναι, βασικά δεν κατάλαβα ποτέ πόσα είχε. Τα ξεχνούσε μέχρι να. Είχε βγάλει μετά κάτι μανταρόπιτες, κάτι τέτοια, κάτι. Και τι έπαζε, μια μπουγάτσα. Τέρα, δεν τρώγεται μια μπουγάτσα. Βασικά τι μπουγάτσα τώρα. Βάλε εκεί ένα πιτόγυρο να τελειώσει. Όχι, δεν πηγαίναμε έτρωγες... μια μπουγάτσα. Καλά, ναι. Όταν πηγαίναμε, ας πούμε, ναι. Εκεί πέρα και σε όλα τα καταστήματα. Είχαμε, δεν είχαμε πρωί-πρωί, πάλι το κάναμε. Λοιπόν, ανοίγουν και τα πρωταθλήματα. Δώσε λίγο εδώ στον κόσμο. Τι να δώσω, ρε φίλε, Γερμανία. Ξεκινάει. Όλα over, η Πορτογαλία. Ξεκινάει η Πορτογαλία. Ξεκινάει η Λα Λίγκα σε κάποια φάση. Εμείς. Λίγο να κινηθεί το εντεράκι μας. Λίγο άντε λίγο κουβά. Μας έλειψε λίγο. Περιμένω να μπει και άλλο πρωτάθλημα. Και αρχίζω να επενδύω πάλι σοβαρά ποσά. Ναι, ναι. Στην Πορτογαλία το πρώτο κοντιστικό θα παίξω Ολάντερ. Ολάντερ λες Πορτογαλία. Έχει και 30 βαθμούς δε. Εντάξει, άρα μπορεί να δίνουν πασούλες και να μπαίνουν τα γκολ. Πάντως Γερμανία όλα over νομίζω. Βγαίνουν έτσι τα όσα παρακολούθησα. Μια χαρά και. Μπορεί ο κόσμος έτσι να στραφεί. Είχαμε και την αποχώρηση. Μας το υπενθυμίζει κιόλας εδώ ο φίλος μας ο Τζόρτζ. Του Τζιόλι, ο Τζιόλι σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Και... Ειρωνευτείτε έναν άνθρωπο που έπαιξε σε όλα τα μεγάλα ποδόσφαιρα. Εντάξει, ναι, αυτά που έκανε ο Τζιόλι. Μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Τζόρτζ, μας το θυμίζει. Σταύρο, τον παίχτη Τζιόλι δεν τον πήγαινα ποτέ, αλλά γιατί τόσο απαξίωση. Από πολλούς τώρα που τα παράτησε. Πω πάρα πολύ απλά, ρε φίλε. Είναι που χάσαμε τόσο χρόνια χαφάρες και μας χαλούσε ο Τζιόλης αυτό. Σας χαλάει, σας πω. Ο Τζιόλης σε σχέση με τα εξάρια που έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα είναι δύο κλάσεις πάνω, μήπως τρεις. Ναι. Δηλαδή τα εξάρια που έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα, ωραία. Την καριέρα του Τζιόλη δεν θα τη δουν ούτε σε ταινία.
Πάμε ένα το κρατούμενο. Δύο το κρατούμενο. Δύο το κρατούμενο. Δύο το κρατούμενο. Αν ήταν κανένας Καραγκιοζάκος που φιλούσε σήματα, προσκυνούσε κερκίδες και τέτοιο, θα ήταν άλλη προσέγγιση. Απλά είναι σοβαρό παιδί. Ψυχάρα αυτό, τέτοια. Εντάξει. Όχι, είναι ψυχάρα. Όχι, αν ήταν ένα παιδί μου σε φάση το κάγκελο. Ναι, ναι. Ο λαϊκισμός, ο κλασικός. Ναι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοιους παίχτες πλέον. Δεν έχει. Γενικά ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ακόμα και ο Κλάους ήταν δικό του παιδί και μπλα μπλα μπλα. Δεν ήταν λαϊκιστή. Όχι, ναι. Τον Κλάους δεν τον έλεγε λαϊκιστή. Όχι, όχι. Ήταν και δικό σου παιδί. Δηλαδή ναι. Και να το έκανε δικαιολογούνταν σε έναν βαθμό. Δηλαδή τα παοκάρα αυτά τα έλεγε όταν ήταν στα καλά του. Ναι. Δεν τα έλεγε ρε παιδί μου στο. Όταν έσφιξαν. Ναι, ούτως ώστε ας πούμε, ναι. Να κερδίσει θέση γενικά, παράγοντα. Γενικά δεν είναι ο ΠΑΟΚ μια ομάδα που έχει. Ο Γκαρσία ήταν τέτοιο σίγουρα. Και μνημονεύεται, μνημονεύεται ακόμα. Αλλά και αυτό το έκανε κυρίω από. Δηλαδή θόλωνε το μυαλό του. Δεν ήταν. Όχι απλά μνημονεύεται. Πολλοί τον θεωρούν τον επόμενο προπονητή κιόλα του. Δεν αποκλείεται. Του ΠΑΟΚ. Αποκλείται. Είναι στην ΚΑΠΑ 19. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει προωθήσει προπονητή από την ΚΑΠΑ 19 τον Βλαντανίβιτς. Αλλά δεν αποκλείεται ούτε αυτό. Αλλά γενικά τώρα με τον Αλέξανδρο, γιατί μιλάμε με όλους τους προπονητές βασικούς. Ωραία, με όλους. Έπαιξε. Πανιόνιο. Ξεκίνησε την καριέρα του. Πήγε σε καλό Παναθηναϊκό. Ναι. Σε καλό Παναθηναϊκό. Όχι. Έπαιξε, πήγε Βέρντερ Βρέμις, έπαιξε. Με ΣΑΦ, τελικό Europa League. Έπαιξε τελικό Europa League, φίλε. Ωραία. Πήγε στη Σιένα, έπαιξε. Καμπιονάτο. Όχι Serie B, Serie C και όλες τις βιταμίνες. Έπαιξε Racing Santander. La Liga. Ξέχωρα μου το τότε η Racing πέφτει κατηγορίες για οικονομικούς λόγους. Εντάξει. Έπαιξε στη Hearts. Σκωτία. Καλή ομάδα της Σκωτίας. Είναι η τρίτη ομάδα της Σκωτίας. Από ΕΛΠ, πρωταθλήματα. Εντάξει. Στον ΠΑΟΚ. Βασικός και αντικατάστατος. Έπαιξε 2 Euro, 2 Mundial. 75 συμμετοχές με την εθνική. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι. Και η Τουρκία δεν έπαιξε. Τουρκία εκεί, πήγε ένα εξάμηνο. Εκεί με τζαβέλες. Ναι, διώξαμε τον Τζιόλι για να καταλάβει. Στην ελληνική παρικία. Ναι, διώξαμε τον Τζιόλι για να γίνει βασικός ο Μαντούρο. Ωραία. Ναι. Ναι, ναι, έχουμε κάνει κάτι καγκουριές. Σιρίζο Μαντούρε, να πούμε, ναι. Αυτοί τον φέρανε. Ναι. Και πήγαμε, παίξαμε τελικό εκείνη τη χρονιά και στο τέλος είχαμε τον Κίτσιου Χαφ. Γιατί δεν είχαμε παίκτες που είχαν αποβληθεί όλοι με τον Ολυμπιακό. Πώς το λένε, ο Άλεξ φίλε έχει μια καριέρα που αν ψάξεις και βρεις, βρες άλλους 15 τέτοιους Έλληνες. Δεν τα βρεις. Θα βρεις τον Χαριστέα, θα βρεις τον Παπασταθόπουλο, θα βρεις τον Τζάρτα, θα βρεις ξέρω εγώ τον Μανολά, θα βρεις τον Γεωργάτο, θα βρεις ξέρω εγώ. Δεν θα βρεις 15. Και αυτόν τον άνθρωπο. Τον Κιτσπάγια, ξέρεις Έλληνες. Κύπριος είναι αυτός. Και αυτόν τον άνθρωπο τον ειρωνεύονται οι Έλληνες, οι παραδόφατσες. Εντάξει. Οκ, κανένα πρόβλημα. Απλά δεν ξέρετε μπάλα. Και προφανώς ξέρουν όλοι αυτοί οι προπονητές που είναι βασικό. Εντάξει. Τι είναι το ποδόσφαιρο. Ποια είναι η θέση που παίζει. Ω, φιλοσοφία τώρα. Ναι. Κάνε παύση. Όχι, ρε. Τι είναι το ποδόσφαιρο. Τι, τι απαιτήσει έχει η θέση του. Είναι αργός. Άμα ήταν και γρήγορος, παιδιά, θα πέσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και ο Γκαρσία ήταν αργός. Πάντως υπάρχουν μερικοί παίχτες οι οποίοι δεν στρέφουν ιδιαίτερες συμπάθειες. Δηλαδή και στον Παναθηναϊκό. Το βρίζανε, ρε. Ναι, ναι, και εκεί δεν είναι ιδιαίτερες συμπάθειες. Ωραία, πρόσεξέ με. Ηρωνεύονται τον Τζιόλι, οπαδοί που έχουν τον Μπουχαλάκι αμυντικό χαφ. Ωραία. Παίκτης ο οποίος πήγε από την Νότιχαμ στη Championship, έπαιξε μισή χρονιά και τον εξαφανίσανε. Σε δικιά του ομάδα πήγε. Εντάξει. Που έχουν τον του Παναθηναϊκού σήμερα που βρίζανε τον Τζιόλι τότε. Έχουν τον Κουρμπέλη που αν φύγει από την Αθήνα θα πάθει ήλιγκο. Ωραία, και τον. Ναι, άλλο το Χρήστο σήμερα Δόνη. Με την εποχή. Όχι. Που ασκούταν οι κριτικοί. Τώρα σταμάτησε ο Τζιόλι. Ναι, τώρα σταμάτησε, αλλά οι κριτικοί ασκούταν. Ναι, ναι, και τώρα ειρωνεύονται όμως. Ναι, τώρα με. Ωραία. Εμείς ειρωνευόμαστε τον Τζιόλι που έχουμε τον Αγκούστο και τον Εσίτη. Εντάξει, Εξάρια. Στην ΑΕΚ ειρωνεύονται που δεν έχουν αμυντικό χαφ. Δηλαδή τα αμυντικά χαφ της ΑΕΚ είναι για τοπικό, κανονικά. Ευτυχώς που είπες για το. Και λέω έτσι πως το σώσες. Απίστευτο που βρήκες αυτή τη λέξη. Και ειρωνεύονται τον Αλέξανδρο τέλος πάντων. Που είναι και ένα εκπληκτικό παιδί άμα το δεις. Δηλαδή και σαν ήθος και σαν στάση ζωής και σαν στάση επαγγελματία.
Μιλάμε για παιδί το οποίο δεν είχε πρόβλημα. Ναι, χαμηλών τόνων. Ναι. Ίσως αυτό είναι. Ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει χαμηλούς τόνους. Ναι, ρε, εσύ, αλλά να κοιτάς τι έχει πετύχει κάποιος. Ωραία, και τι έχεις εσύ στα χέρια σου. Εντάξει. Δηλαδή τώρα, αν μου πεις τον Τζιόλ 35 χρονών, τον προτιμάς από τον Εσύτη και τον Αγκούστο, θα σου πω ναι. Να τον πάρει σπίτι σου, θα σε πειράζει. Ναι, εντάξει. Ωραία. Να τον πάρω σπίτι μου. Απλά έχει αυτό το σύνδρομο μπαλάφα, έτσι το λέω. Είναι δηλαδή επειδή είναι ψηλός και βαρύς. Δεν αρέσουν αυτοί. Δεν αρέσουν αυτοί. Και έχει και ένα εξής κακό. Αργεί να πάρει μπρος λόγω κορμιού από την προετοιμασία στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Δηλαδή, ο Τσιόλης είναι ένας παίκτης που αρχίζει και ρολάρει μέσα Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Στα προετοιμασία ποτέ δεν ήταν καλός. Αλλά έχει να κάνει με το κορμί του. Άλλο είναι ένα κοινό 90 κιλά στο 1,90 μις και άλλο είναι ένα κοινό να είμαι σαν κομωδίνο 1,30 και να είμαι 50 κιλά και να τρέχω και να βρίσκω τη φόρμα μου. Εντάξει. Αλλά γενικά η περίπτωση Τζιόλη και ο τρόπος που τον αποδέχεται η ποδοσφαιρική, ξέρω εγώ, Ελλάδα είναι και ο λόγος που σε κάνει να πιστεύεις ότι στα πέριξ αυτής της αυτού του προϊόντος είναι όλοι άμπαλοι. Όλοι. Γιατί ρε φίλε, δεν μπορεί 15 τόπ προπονητές να τον έχουν βασικό και εσύ να κράζεις, δεν γίνεται. Δηλαδή μιλάμε τώρα, τον είχε βασικό ο Σαφ, τον είχε βασικό ο Στέφενς, τον είχε βασικό ο Σάντος. Ο Σάντος τον είχε, δηλαδή πώς γίνεται αυτός ο παίκτης να μην είναι καλό. Εντάξει, καλά. Πιστεύω ότι τόσο καλά λόγια για τον Τζιόλι δεν έχει πει η μάνα του. Έχω πάντα έλεγα καλά λόγια για τον Τζιόλι, αλλά το αγαπητέ Λίκη. Οκ, ρε φίλε, εντάξει. Να λειτουργούμε δηλαδή με βάση το ότι πιστεύει η κοινή γνώμη για έναν παίκτη που δεν φρόντισε ουσιαστικά να κάνει τι. Να τοποθετήσει. Ναι, αυτό. Δημόσιες σχέσεις. Δεν έκανε δημόσιες σχέσεις. Έδινε σπάνια συνεντεύξεις, μιλούσε σπάνια τέλος πάντων. Δεν ήταν παιδί των media. Ο Τζιόλης θα μπορούσε να είναι έτσι δεύτερος ρόλος σε σειρά μάλλον αστυνομική, νόμος και τάξη, τέτοια φάση. Δικηγόρος. Όχι δικηγόρος. Ο καλός μπάτσος, ναι. Στο πίσω γραφείο από το πλάνο που δείχνει εκεί να διαδραματίζεται, ναι. Συμπληρώνει έγγραφα, ξέρεις, ναι. Τέτοια φάση. Αυτό. Είχε συμβιβαστεί με ένα ρολίστα, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα. Σε όλες τις ομάδες που έπαιξε. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε να αξιολογούμε τι και πώς. Okay. Ποιος είναι τι. Δηλαδή, κράζεις τώρα την καριέρα. Κράζεις, θαυμάζεις. Δεν είναι έτσι στην προκειμένη περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε μια απαξίωση γενική. Δηλαδή, σε εμάς θυμάμαι ότι στράβωσαν οι πάντες όταν τον έβαλαν ο Αναστασιάδης στόπερ στην Ξάνθη. Σε εκείνο το περιβόητο παιχνίδι που χάσαμε και μας καλύψαν τη διαφορά. Δεν φταίει ο Τζιόλης που παίξε στόπερ. 3-0, 4, πώς και κάτω. 4-2. Κάτω, είχε φάει. Ναι. Φταίει ο Τζιόλης που παίξε στόπερ. Ήταν στόπερ ποτέ και δεν το ξέρουμε. Αφού δεν παίξαν 4 θερματοφυλάκες. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά είναι ο Λίγης και για τον Αλέξανδρο, το συζητάμε. Ναι, θα είναι ένα από τα κομμάτια που θα πιάσουμε μετά. Γιατί δεν είναι. Είναι 17-18 χρόνια καριέρα είναι, εντάξει. Στον Πανιόνιο έπαιξε νομίζω 17,5 πρώτη φορά. Πάμε στους χορηγούς μας για να πάμε στο διάλειμμα. Γιατί χωρίς το ρολόι πήγαμε και 35 και δεν πήραμε χαμπάρι. Αλλά και να είχαμε ρολόι πάλι λάθος τα δείχνει. Θα ήταν 8 και 3. Ναι. Data Spot Σωτηριάδης. Καλύτερες δυνατές τιμές για επώνυμα μοντέλα ταμιακών. Όλη η γκάμα μηχανών γραφείων. Ολοκληρωμένα συστήματα παρακελιοληψίας. Καλή θέαση 60 απελόκηπους στο 2315-77037 και σωτηριάδης.com.gr. Και επίσης, ΚΔΑΠ Ευκαρπίας είναι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν το κάτι παραπάνω. Για το παιδί τους, ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222 για ένα γυαλάκι από το Opticon Express και σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπούλας. Δέχτηκαμε και ένα μήνυμα. Μετά από 2,5 μήνες το πλακόστρο της Κατούνης στα Λαδάδικα θα γεμίσει και πάλι με αγαπημένες μουσικές.
Έχει μουσική σήμερα, επιτρέπεται. Οι μουσικές επιτρέπονται, ρε παιδί μου, αλλά δεν επιτρέπεται να κάνεις παρτάρα. Το Σάρωθρον επέστρεψε και εμείς θα είμαστε εκεί για να σας περιμένουμε. Θα έρθουμε, ρε Άκη, θα έρθουμε. Θα έρθουμε. Ανοίγουν και τα καφενεία σήμερα, είναι το σημαντικότερο νομίζω. Χαρτιά μπορείς να παίζεις. Ναι, εντάξει. Και με Γάντι. Θα πετάς το Γάντι στον άλλον, στον Μπουρλότ. Επιτέλους, όσοι δεν πολύ κινηθήκαμε μεταξύ αυτές τις ημέρες, θα μάθουμε το τι πραγματικά συνέβη και συμβαίνει με τον κορονοϊό. Ποιοι μας πολεμάνε, ποιοι το βάλανε, θα μας βάλουν το τσιπάκι, τα 5G, όλα αυτά τα φλέγοντα ζητήματα θα αναλυθούν στα καφενεία της επικράτειας. Διότι μας πολεμάνε, Σταύρο, ξεκάθαρα. Και εμένα δεν μου βγάζει κανένας από το μυαλό ότι μία έρευνα που κυκλοφόρησε στα διαδίκτυα έχει δόλιο σκοπό να βλάψει τον ελληνισμό, να μας χτυπήσει, διότι ήμασταν οι πρώτοι εδώ στα αθλητικά ράδια που αποκάλυψαμε τα σκοτεινά σχέδια του Bill Gates όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έρευνα επιστημόνων λέει, τώρα τι επιστήμονες είναι αυτοί, ότι οι Έλληνες έχουν τα μικρότερα pay στον κόσμο. Σε παγκόσμια έρευνα για το μέσο όρο μεγέθους ανδρικών μορίων, η χώρα μας λέει βρίσκεται κάτω ακόμη και από την Ιαπωνία. Δεν μπορεί. Ναι, και όμως έτσι λέει. Λέει, δεν μας έφτανε όλα τα προβλήματα. Είναι μαχαιριά στον τουρισμό, φίλε. Μαχαιριά σε όλους, ας πούμε. Ναι, δηλαδή στην αυτοπεποίθηση, στον ελληνισμό, στα πάντα. Νομίζω ότι. Άμα πάμε εδώ στο μουσείο, το αρχαιολογικό έχει ένα τέτοιο του Φιλίππου. Σώζεται. Δεν μας έφτανε, λέει, όλα τα προβλήματα που μας έχουν χτυπήσει αλίπητα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν, λέει, να μας καταρρύψουν και το μύθο του Greek Lover. Εκεί αποσκοπούν. Γιατί είδαν ότι η χώρα μας είναι COVID free. Την είδες αυτή τη δήλωση που έκανε ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ. Τι είπε, λέει, το άκουσα και αυτό. Να ανακηρύξουμε, λέει, την. Πανέξυπνος ο φίλος που καλεί τώρα στο κινητό σου. Είπε ο πρώην, πρόεδρος του ΕΟΤ ότι θα πρέπει να ανακηρύξουμε τη χώρα μας ως COVID free, ούτως ώστε να προσελκύσουμε τους τουρίστας από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, όπου μπορούν τέλος πάντων να επισκεφτούν τη χώρα μας χωρίς κανένα περιορισμό, τόσο ώστε να χτυπήσουμε και τους ανταγωνιστές που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία, είτε σημαίνει Ιταλία, Ισπανία. Εμείς είχαμε εδώ τον μύθο του Greek Lover ως χώρα μας, με τρίχα για pullover που λέγανε και τα ημισκούμπρια. Σύμφωνα, λέει, με έρευνα του World Data σχετικά με το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών μορίων αναχώρα, ένα κάστρο που είχαμε όρθιο, κατά μέσο όρος, λέει, κατά μέσο όρος, σώρος, είδες, τίποτα δεν τυχαίο. Σε 88 χώρες διεξηχθεί έρευνα, εμείς βρισκόμαστε μόλις στην 64η θέση στον πλανήτη Γη. Κατά μέσο όρο το μέγεθος των Ελλήνων σε πλήρη, έτσι, ας πούμε, παράταξη φτάνει τα 13,30 εκατοστά. Έλα, μας κυνηγάνε. Λίγο ακόμη 13,033. Μας κυνηγάνε. Ξεκάθαρα. Σχεδόν λέει το ίδιο με τον μέσο όρο της Νοτιού Κορέας, γι' αυτό και ο Μπατατούδης. Και γίνει πρόξενος. Ναι, η οποία βρίσκεται στην 66η θέση, αλλά και της Ιαπωνίας, η οποία μας περνάει τρεις θέσεις, βρίσκεται στην 61η. Δεν μπορεί, ρε, αυτό με τους Ιάπωνες, εκτός αν έχει γίνει τίποτα εκεί με τους σεισμούς. Και τι, εκεί με τα ραδιενεργά, τα εργοστάσια με τους σεισμούς που κουνήθηκαν και έγινε κάτι, μόνο έτσι. Από πάνω μας ακριβώς βρίσκονται οι Βενεζουελιανοί, αυτοί μαδούροι, Τουρκμενιστάν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν του πολύ αυτό, στην 60η θέση. Εδώ είναι παπάς, δε, αφού έχουν τους μαύρους. Πώς γίνεται αυτό. Ναι, αλλά έχουν και πολλούς Έλληνες. Και πέφτει το τέτοιο, ρίχνουν το μέσο όρο. Εν τω μεταξύ, εδώ τώρα που διαβάζω αυτό το άρθρο, δεν μας λέει, ποιοι είναι στην πρώτη λίστα. Ποια χώρα θα κάνεις, κάνεις το βάλω το τρακουζάκι. Ποια πιστεύεις ότι είναι η πρώτη χώρα σου, μέγεθος, α πούμε. Η Ζάμπια. Ήμουν σίγουρος. Και όμως είναι έκπληξη. Δεν είναι χώρα που θα πίστευες. Θα σου περνούσε το μυαλό. Δεν είναι στην Αφρική. Πώς γίνεται αυτό. Ναι, κι όμως, η πρώτη χώρα.
Αυστραλία. Όχι, ρε. Νέα Ζηλανδία. Το Εκουαδόρ. Το Εκουαδόρ είναι δίπλα στη Βενεζουέλα, ρε. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Η Βενεζουέλα, τίποτα γαριδάκια. Και οι άλλοι. Το Εκουαδόρ να πούμε έτσι. Και οι άλλοι χοντοκάκια. Δεν γίνεται έτσι. Το χοντοκάκια έχουν να πούμε. Φραγκούρτ. 17,61. Ο μέσος όρος. Ναι, τριπλούνα. Ήταν πριν χρυσό μετάλλιο. Εγώ να το πάμε μέτρα. Με περιοχές, παιδιά. Ναι. Γιατί Σταυρούπολη, εγώ από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Ωραία. Τα παιδιά λέγανε ότι είναι όλοι over 18. Το δέρανε γύρω και μιλάει. Ναι, πάρα ψωμί, ναι, ναι, ναι. Το τι λίγες. Τίποτα, βρε. Άμα χτυπούσες το ένα πόδι είχες εναλλακτικό. Σαν εκείνα τα Σιτρουέν που πήγαιναν με τις τρεις λόδες. Ναι. Σελώνες, πώς λέγονταν. Πώς λέγονταν εκείνο εκεί. Αυτές ήταν χελώνες. Όχι, ρε. Ήταν Σιτρουέν που διαφημίζανε ότι και να φύγει μία λόδα πάλι πάει. Ακολουθεί, λέει, στη δεύτερη θέση το Καμερούν με 16,67. Σαμουέλ Ετόρε, φίλε. Ναι, έτσι. Από, την, από το Εκουαδόρο, που άκουγε ποτέ παίχτη. Εδώ σε θέλω. Το Νομπόα. Ποιο να? Το Νομπόα. Εκουαδόρο ήταν ο Νομπόα. Η σημερινός δεν είναι. Ναι, ο Νομπόα ήταν από εκεί. Από κάπου εκεί είναι. Δεν ήταν ο Νομπόα. Από κάπου εκεί είναι, ρε. Μην το νομίζω. Ισραηλινός ποιος ήταν? Ο Νάτχορ, τι σχέση και με τον Ισραηλινό Νομπόα, ρε. Νομπόα. Αυτό δεν είχα βγάλει και ένα σύνθημα για τον Νομπόα, κάτι. Κάτσε να δούμε. Όχι, ρε. Ισπανός. Τι λες, ρε. Εκουαδόρ, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, Σταύρο, το περίμενα. Γι' αυτό τον πήραμε. Και να αυξήσει τον, τον μέσο όρο. Και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Βολιβία. Γενικά και τελικά Κοπά Αμέρικα. Παίζει πολύ. Η Βολιβία. 16,51. Βολιβία. Εντάξει τώρα, τα νούμερα δεν είναι και εκτυφλωτικά. Mm-hmm. Να μην τρελαθούμε. Όσον αφορά τη μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται στο top 10, δεν θα, δεν θα σε ικανοποιήσει το αποτέλεσμα της έρευνας. Chi. Είναι μια χώρα που δεν την πολύ αγαπάς. Η Ολλανδία. Ναι! Γι' αυτό ο Άγιαξ, γι' αυτό ο Άγιαξ, γι' αυτό η Φέγενορτ, η Αϊτχόφεν έρχονται εδώ. Αυτό δεν έχουμε σταυρώσει πρόκληση. Ναι, 15,87 εκατοστά, ενώ λέει οι Γάλλοι, λέει, μείνανε στο τσακ εκτός δεκάδας, βρίσκονται στην δεκάτη. Τελευταίες θέσεις τώρα, όπως μας λέει το άρθρο. Ποιοι θεωρείς ότι έχουν, βρίσκονται έτσι, ας πούμε, στο bottom, ας πούμε, αυτού του... Οι Κινέζοι. Δεν είναι οι Κινέζοι μέσα. Επειδή είναι πολλοί τώρα, δεν τους μετρήσαν καλά. Τώρα, εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Τις ενώνανε. Η Καμπότζη. Καμπότζη. Ναι, ναι. Δεν άκουσες καμία σου που βγήκα αγκόμενο από την Καμπότζη. Βγάλαμε κάτι γούστα. Το Μπαϊράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Δεν πολύ σε αυτή την περίπτωση. Η Βιρμανία. Και αυτοί ψιλοπόλεμο έχουν. Γι' αυτό που πολεμάνε. Τραγουδούσαν οι Dead Kennedys Holiday σε Καμπότζη. Δεν θα είχαν κανένα ανταγωνισμό. Θα πήγαινε εκεί. Η Ταϊβάν. Ταϊβάν. Ναι, οι Φιλιππίνες. Γιατί μέσους όρους μιλάμε τώρα. Και η Σριλάνκα. Πέντε εκατοστά, ξέρω εγώ. Οι οποίες, λέει, απέχουν μόλις 3 εκατοστά από τον ελληνικό μέσο όρο. Δηλαδή, στα 10 είναι. Στα 10 εκατοστά. Μιλάμε σε πλήρη διάταξη, παράταξη εκεί ο ιστός, ας πούμε, και η σημεία που να ανεμίζει. Γι' αυτό, παιδιά, πλακώνεστε στα κουμπιά. Για να πάρετε ένα δύο πόντους ακόμα. Αυτό... Γιατί δύσκολα είμαστε. Δύσκολα. Όλα έχουν βρεθεί σε αυτή την ζωή. Τα πάντα, ρε παιδί μου, κάνεις μεταμόσχευση μέχρι και εγκεφάλου μπορείς να κάνεις. Και η μεγέθυνση κάνεις. Κάνεις με, γίνεται. Ναι, ρε. Σου βάζουν δέρμα και το κάνουν μεγαλύτερο. Είναι λειτουργικό. Δεν έχω βάλει. Αυτά που πω. Πετάει κάτι παράθυρα, αυξήστε το μέγεθος. Όχι, κοίτα, είναι με σπρέι και τέτοια, ρε. Αυξήσουν το μέγεθος, να πούμε τώρα από μια στιγμή στην άλλη. Γίνεται. Δεν μου τα πετάει πια αυτά, τι γίνεται. Γιατί, Σταύρο, τι... Μάλλον έχω καλό αντιβάρους. Α, όχι, ότι θα το βγάλω. Θα λέω ότι έκοψε, α πούμε, έτσι, ναι, τι περιδιαβάσει. Σε παρέα, λέει, πολυχνιωτών, εδώ ο φίλο μα ο Διεγκίτο, 21,6 ο μέσο όρο κοντά στου μέσου όρου πόντων του Πίπεν. Πίπεν. Γι' αυτό λέγεται Πίπεν, να πούμε. Καλά, λέει, δυτικέ ηλικίε. Ναι, ρε. Μπορεί να φτάσουμε και τα 30 εκατοστά. Ξεκάθαρα. Έχουν έτσι, ας πούμε, μια τάση γενικότερα εκεί τα παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πολεμήσουμε αυτού του είδους, ας πούμε, τις έρευνες που δεν αποκαλύπτουν τις πραγματικές διαστάσεις που έχουμε εδώ, έτσι, ας πούμε, σε αυτά μας εμείς οι Έλληνες. Μετά έρχονται οι Τούρκοι να πούμε και σε παίρνουν και 16 στρέμματα γιατί σου λένε ότι είσαι και... Δεν έχεις και από αυτό, εντάξει.
Το παρακολούθησες καθόλου αυτό το θέμα, έμαθες τι γίνεται? Μάθαμε τελικά γιατί ερωτώνται όλοι, ας πούμε. Για ποιο, για ποιο? Αυτά τι γίνανε, τα στρέμματα εκεί, λέει, μπήκανε. Ας πούμε 16 στρέμματα. Να πληρώσουν έμφυα. Το θέμα είναι αυτό. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Εντάξει, δε φίλε, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι ποτιστικά. Κοίταξε, καλά στρέμματα πρέπει να είναι. Γιατί? Διότι λέει όταν οι κήτοι του ποταμού, ας πούμε, έτσι μικραίνει, εμφανίζονται, αναδεικνύονται στρέμματα. Οπότε αυτά έχουν μέσα υγρασία τέτοια. Και άμα η γνωστοιχεία. Μας πήραν 16 στρέμματα για 5 μήνες. Μετά γυρνάνε, μάλλον. Ναι, αλλά τους πήραν τους καλούς μήνες. Τώρα το καλοκαίρι που μπορείς να τα καλλιεργήσεις. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Το χειμώνα που θα έχει νερό, βάλ τα ρύζια. Γιατί το ρύζι θέλει πάρα πολύ νερό για να αναπτυχθεί. Εντάξει, εγώ θα έδινα και μερικά άλλα 16, ας πούμε, κάποιες περιοχές έτσι, ας πούμε, δεν τις πολύ συμπαθώ, να σου πω την αλήθεια. Κοίτα, 16-16, μα φτάσουν και εδώ όμως. Καλά, κοίταξε με τις παραβιάσεις και με αυτά, ψηλό εδώ φτάνουνε, αλλά δεν το πολύ βλέπεις κάπου. Κάνουνε κάτι πτήσεις, ας πούμε, λίγο. Καλά, πάντα κάνανε. Σκύρο και τέτοια. Τα πόνι περνάνε, βλέπουν τα πόνι από πάνω. Βγάζουν μια φωτογραφία και έχουμε μια παθητική στάση. Δηλαδή ρίξε και δύο, δεν πάθω τίποτα. Εντάξει, έχει Κυριάκο Μωυσή. Λες η κήτη του ποταμού Εύρου. Πάει ο Κυριάκος, βάζει το ραβδί, ανοίγει εκεί και περνάει, ας πούμε, έτσι, ο περίωσης λαός. Απλά πριν από λίγους μήνες ήμασταν λίγο να πάμε να πάρουμε την πόλη. Από ό,τι θυμάμαι. Έτσι με κάτι περιστατικά. Τώρα δεν πολύ πάμε να πάρουμε την πόλη. Φίλους μας που πηγαίνανε εκεί για να σταματήσουν τους λαθρομετανάστες. Ναι. Σας περιμένω να πάνε να γίνει. Ναι, αυτό τώρα, λέω. Τώρα ναι. Δεν πολύ πάμε στην πόλη γιατί λίγο ο Τούρκος είναι λίγο. Ναι, δεν είναι. Έτσι, μην το γελάμε απλώς. Βέβαια, γιατί ξέρεις, οικονομίες οι οποίες λυγίζουν, όπως είναι η τουρκική, που η λίρα κάνει βουτιές στο θάνατο. Ναι. Ξέρεις, πάντα βρίσκουν. Πάντα, ναι, από κούμπι είναι, ας πούμε, να συσπυρώσει. Το λαϊκισμό και την ένταση. Η ένταση σε εθνικά ζητήματα, ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε. Και αυτή τη στιγμή, μάλιστα, ο Ερντογάν αισθάνεται ότι βρίσκεται και σε μια θέση ισχύως, διότι ψιλοτεμενάδες τον κάνουν όλοι. Να μιλήσουμε έτσι με. Τι τεμενάδες, στους τεμενάδες βάλανε το τσαλό. Το. Μπελατσάο βάλανε του άλλου. Όχι, δεν τον κάνουν πολύ. Η Μέρκελ δεν πήγε επίσκεψη αυτά. Πότε θα κοιτάς εσωτερικά με τον Πέρα και μετά τα εξωτερικά. Αν ο άλλος μέσα δεν έχει να φάει, τι τεμενάδες. Ναι, όταν δεν έχει να φάει, ίσα συσπυρώνεσαι γύρω από μια εθνική απειλή. Άμα δεν έχω να φάω. Το βλέπω. Στην Τουρκία εδώ και πολύ καιρό δεν έχουν να φάνε. Δεν είναι η Τουρκία αυτή η εικόνα που έχεις εσύ. Ξεκόλα. Έχει και προοδευτικές δυνάμεις. Έχει προοδευτικές οι οποίες βρίσκονται στα λευκά κελιά. Τώρα πεθάνανε πόσους κόσμους από. Δύο μέλη των Group Europe, ενός συγκροτήματος που έχει έρθει στην Ελλάδα, πεθάνανε από απεργία πείνας και δεν τους έδωσε κανείς σημασία. Πήγανε να κάνουν μάλιστα κηδεία και τους πλακώσαν κιόλας στο ξύλο. Δεν έχει. Δημοκρατικές διαδικασίες. Ναι, καλά, εντάξει, ναι. Ερντογάν, αλλά λίγο τον χαϊδεύουν τα αυτιά, είναι η αλήθεια. Χθες άκουσα, άσχετο βέβαια με αυτό, μια και είπα Μέρκελ, ότι είναι και το θέμα τώρα με τον κορονοϊό, τι θα γίνει με την έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο καταπληκτικό, ας πούμε, θεσμό που έχουμε. Φέτος είναι η τιμόμενη χώρα η Γερμανία και έχει διαρρεύσει, θα γίνει τελικά η έκθεση, ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη η Μέρκελ. Μια φορά είχε γράψει ένας και καλά συνάδελφος ότι θα έρθει στην Τούμπα ο Πούτιν. Αλήθεια. Γιατί δεν το πήρα χαμπάρι. Ναι. Οφελώς. Ναι, έγραψε τέτοιο. Ωστεί, ας πούμε. Ότι και καλά τον κάλεσε ο Σαββίδης και θα δει στην Τούμπα. Στο μεταξύ, ο Πούτιν για να μετακινηθεί θέλει 8,5 ημεραρχίες. Δεν θυμάσαι τότε που είχε έρθει στο Άγιο Όρος. Με ελικόπτερα και όχι, είχαν έρθει τρία αεροπλάνα. Ο Ιβάν ήταν απ' έξω. Τι λες, ρε. Από φωτογραφία, ρε. Φωτογραφία δεν έχει. Ναι, εγώ τότε έβλεπα Βελόπουλο, φίλε μου, Σταύρε, τα θυμάσαι καλά. Και βγαίνει ο Βελόπουλος με φωτογραφίες που είχε δώσει χειραψία στον Πούτιν. Και ο Ιβάν ήταν από πίσω και δεν του έδωσε χειραψία. Και λέει, ποιος Ιβάν, εγώ έδωσα. Εγώ είμαι ο εκπρόσωπος των Ρώσων στην. Ελλάδα! Του Κυπριακού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Είχαν έρθει τότε, θυμάμαι, τρία αεροπλάνα μόνο και μόνο για να πάει μία ημέρα. Ούτε βράδυ είχε κάτσει, νομίζω. Ναι, και στο Άγιο Όρος που δεν έχει και κόσμο. Ωραία. Να το φέρει στην Τούμπα. Γιατί τι είναι 30.000 κόσμο. Κάτσε ρε εσύ. Δηλαδή, μίκρα, Τούμπα, πόσο είναι. Ας πήγες στο. Μήπως πήγες στο παλατάκι με πιο κοντά. Φαντάζεσαι Πούτιν στην Τούμπα. Όχι, δεν φαντάζομαι γιατί δεν θα γίνει ποτέ. Με Γιώργο Μπίνο. Πούτιν! Πώς είναι το χάι στα ρωσικά? Πώς είναι το γεια σου? Θα πει ένα σπασίμπα, πάει σε όλα. Σπασίμπα, Πούτιν!
τι τραβάμε. Με 13,3 λέει ο φίλος μας ο Κώστας, μόνο ΤΕΙ βιβλιοθηκονομίας. Μα λιγότερο πρέπει να είναι. Αν βιβλιοθηκονομίας δεν είναι και ιχθυοκαλλιέργειες στο Μεσολόγγι που είχαν κάτι μέσους όρους 2,3, έτσι. Θα είχε κρύο όταν έγινε η έρευνα, λέει ο άλλος. Ναι, ναι, ψάχνουμε τώρα αυτό. Ναι, και το παίρνουμε από πού το μετράνε. Και ο Μάκης λέει κάτι πολύ σωστό. Σας μέτρησε ποτέ κανείς το πέος σας? Τι έρευνα είναι αυτή? Εντάξει, οι έρευνες γίνονται με βάση ένα δείγμα. Δειγματοληπτικά. Ξέρεις κάποιον που μέτρησαν το παπάλι του? Ξέρεις κάποιον που έχει κορονοϊό? Αυτό σου λέω. Ξέρεις κάποιον που το μέτρησαν? Όχι. Και αν όντως. Αν είχε κρύο εκείνη την περίοδο. Προφανώς φροντίζουν να τις κάνουν. Τις μετρήσεις δεν τις κάνουν ρε εσύ να πούμε. Στο σέλι. Φλεβάρι μήνα. Τις κάνουν σε έναν χώρο, φαντάζομαι. Και αν είσαι εσύ ρε φίλε στους μείον 10 και μπεις μέσα μέχρι να συνέλθει. Εντάξει. Υπάρχει η μπεγλερίζουσα ατμόσφαιρα. Προφανώς. Για να γίνει δουλίτσα. Φροντίζουν να φτιάχνουν κάτι. Η πλήρη στήση θέλει. Θέλει, ναι. Θέλει. Φαντάζομαι οι ερευνητές, η ομάδα αυτή. Οι ερευνητές είναι ξενέρωτοι. Εμάς δεν σηκώνεται για ψήλου πίδημα. Όχι, ρε, τι είπες. Εντάξει, θέλουμε. Και στο Εκουαδόρ δηλαδή που έχει ζέστη, γι' αυτό, ναι. Και πάνε και εκείνοι διάμεσα εκεί που είναι τα ρεύματα στο δυσημερινό στη γραμμή και πάνε και τις δίνουνε. Καταλαβες. Μέιστα. Γι' αυτό είπαμε, θα αποκαλύψουμε τα δόλια σχέδια. Ναι, τίποτα, θέλουμε. Βρείτε μου κάποιον που τον έχουν μετρήσει. Ναι. Ξεκινάμε. Αλλιώς, ναι, ξεκινάμε από σήμερα. Από σήμερα, δικιά μας έρευνα. Σηκώστε τηλέφωνα και πείτε τους φίλους σας. Σηκώστε γενικά. Σηκώστε γενικά. Ναι. Σας κάνουμε σποτάκι. Αν σας πάρουν από εταιρεία που μετράει το πέος σας, πείτε αθλητικό νούμερο. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα κυρίες και κύριοι ολοκληρώνονται στην πρώτη ώρα του ψυχιατρίου μας. Με καθαρά αθλητική διάθεση, γιατί είναι και αυτό αθλητισμός είναι. Μιλάμε για επιδόσεις. Φίλε τώρα. Επικοντό. Τι, πλάκα κάνεις. Κδάμπ ευκαρπίας. Κατάλληλη διαφήμιση για το παιδί σας. Είναι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλουν κάτι παραπάνω για το παιδί τους. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, φιλανθρωπία, εικαστικά, αθλητισμός. Όλα. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σωτηριάδης Data Sport. Του. Αυτό το spot και sport τον μπερδεύω, αλλά ο Σωτηριάδης είναι Data Spot. Ναι, μην πάει άλλος και πει, να δούμε Dortmund. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Όλα τα επώνυμα μοντέλα ταμιακών μηχανών, με υπεύθυνη υποστήριξη την ώρα που τη χρειάζεσαι, και όλες οι μηχανές, όλη η γκάμα μηχανών γραφείου και ολοκληρωμένα προγράμματα, συστήματα παρακυλοληψίας. Σωτηριάδης Data Spot, Καρυθέας 60 στο Σαμπελόκηπους 2-3-10-5-77-037 και σωτηριάδης.com.gr. FM και ενώ όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54-222 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express μέχρι την ολοκλήρωση και τη σημερινή μας πανδεσίας. Καλείτε 2-31-0-287 και 3 οκτάρια με την επιστροφή μας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ούτε 13 δευτερόλεπτα, Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας, 10 και 8 πρώτα λεπτά. Όχι σύμφωνα με το ρολόι, το ελλειπτικό ρολόι τείχου, τραπεζίου και όλων των ιδιωτήτων. Καλείτε στο 2310287 και 3 οκτάρια, FM και ενώ το μηνυματάκι σας με το όνομα τεπωνυμάκι σας, αποστολή στο 54222. Μάλλον λέει είναι έρευνα για τον Πέο, η συγκεκριμένη μας γράφει εδώ πέρα. Βλέπετε μας κάποιον που το μετρήσανε τώρα. Ένας φίλος μας. Καλημερίζουμε και την πρώτη γραμμούλα, μας κάνει ποδαρικό στην καινούργια εβδομάδα. Καλημέρα. 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 Καλησπέρα. Καληνύχτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι στη Νέα Υόρκη. Τι ώρα Hello. Είναι εκεί? Hello. Hello. Εδώ είναι. Περίμενε πάντα γιαγιά μου. Ναι. Είναι 4 και 10. Το πρωί τα ξημερώματα. Ναι. Αμερική, oh, ρε, Αμερική ρε φίλε. Αυτό είναι. Αμερική, 7 ώρες πίσω είμαστε. Γεια σου, Κόλκα. Γεια σου, ρε, πού είσαι, ρε, φίλε, πού είσαι. Εδώ,
Ψιλοκοιμήθηκα και δεν άκουσα τον κύριο Σεφέρο. Τι θέλω να σου πω, αυτόν το που λέει, πώς είπε, σαρδέλες παντρεμένες, πώς το είπες. Παντρεμένες. Σαρδέλες παντρεμένες. Αυτό τι είναι, οι σαρδέλες της Καρά. Ναι. Ε? Ναι, σαρδέλας χάρας, φιλεταρισμένη. Και το λένε σαρδέλα παντρεμένη. Ναι, ναι, ναι. Έχω να πάω 20 χρόνια αυτό το φαγητό. Να ανοίξουμε ένα σαρδέλο παντρεμενάδικο στη Νέα Υόρκη να οικονομήσουμε. Ναι. Καλά πάτε. Τι κάνει η Ελλάδα, ανοίγει αύριο. Την παλεύει, την παλεύει. Ξέρω εγώ τι θα κάνει. Εδώ είμαστε όλοι κλειστοί. Εδώ είμαστε όλοι κλειστοί και δεν θέλει να πάει κανένας για δουλειά. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Γιατί ο Τραμπ δίνει 600 τη βδομάδα σε όλους που δεν δουλεύουν, πλάς το unemployment. Πώς λένε το τέμιο ενεργείας. 600 τη βδομάδα. Τη βδομάδα. Πλάς, ναι, πλάς το 600 τη βδομάδα, πλάς το που άμα πας τέμιο ενεργείας. Πού δεν πάει κανένας για δουλειά. Ωραία, πάμε Αμερική να έρθουμε ρε, και να οικονομήσουμε. Ναι ρε μάγκα, 600 τη βδομάδα. Εγώ δεν μπορώ να τα πάρω. Εγώ τα πρόλαβα το πήρα 1η Απριλίου και τι παίρνω σύνταξη. Ναι. Δεν μπορώ να τα πάρω αυτά. Εγώ παίρνω μεγάλη σύνταξη. Δύο σύνταξη. 600 τη βδομάδα παίρνουν τα τερβίσκια χωριστά το ταμείο ενεργείας. Ακούς. Ακούμε. Και δεν ήξερα ακόμα. Αλλά αν ανοίξουνε και το αφεντικό του πει έλα στη δουλειά και δεν έρθει, το αφεντικό το καταγγέλνει και το κόβει. Κανόνισε μας καμιά δουλίτσα να πούμε εκεί πέρα να παίρνουμε τα 600. Δεν υπάρχει. Πρέπει να δουλεύεις. Η Νέα Υόρκη δεν ξέρουν πότε θα ανοίξει κανά. Τίποτα. Δεν ξέρει. Η Νέα Υόρκη δεν θα ανοίξει τα σχολεία του παιδί μου, θα το πάρει το πολιτήριο του Λυκείου. Στο ταχυδρομείο, στο σπίτι. Δεν ξέρω αν ήγει, δεν ξέρω πότε ξέρω. Ωραία, έγινε, σε ευχαριστούμε. Έλα, τσάω, τσάω. Γεια σου και πάω κάρα. Σε περιμένω εδώ, κύριε Κόλκα, στο Πάω TV. Να κερδίσουμε και να με δεις χαρούμενο, γιατί αλλιώς δεν είναι εικόνα αυτή για τηλεόραση. Είναι χαρούμενο, ρε, και με κύριο τον κύριο τον Ασπρομάλη. Πώς το λέει, Παπαδόπουλο. Σταμάτα, άντε. Βασιλόπουλο. Πότε είναι το μάτσο με αυτά και με αυτά, Κυριακή παίζει ο... Κυριακή 7.30 νομίζω. Μέχρι 2-31-0-287 και 3-8 τηλέφωνο επικοινωνίες εδώ με την εκπομπούλα μας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που λέει δεν πάμε λέει να πάρουμε την πόλη γιατί έρχεται σε μπάς τρέμπα στρέμπα. Υπήρχε μια ένταση εκτός στούντιο γιατί θεώρησαν κάποια στελέχη του σταθμού ότι είναι fake news. Ναι. Ωραία, εγώ δεν είναι fake news. Δεν περιμένουμε ενημέρωση. Αυτό ζητάμε. Ότι υπήρξε μια πληροφόρηση, ας πούμε, από διεθνή μέσα και περιμένουμε μια ενημέρωση. Δεν λέμε ότι έγινε αυτό. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να πούμε αν είναι αληθινή ή όχι, περιμένουμε επίσημη ενημέρωση. Αλλά κάποιοι, ας πούμε, γνωρίζουν μέσα στα υπουργεία, έχουν ενδεχομένως κάποιες προσβάσεις και ξέρουν περισσότερο από εμάς. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Νίκ που μας λέει για τους Group Your Room. Όντως, πες τα λέει η Μπάμπη, τους κλέψανε λέει οι αστυνομικοί το πτώμα από την κηδεία. Στην πολυδημοκρατική Τουρκία που γίνονται πράγματα και θάματα. Όπου να είναι θα γίνει κανένα πραξικόπημα και εκεί, δηλαδή αργήσανε. Να το πάρουμε στο στοιχηματάκι κανένα 2-3 χρόνια να παίξουμε ένα διαρκές. Τι έβαλε Ποζεριά, δεν είναι Ποζεριά. Εντάξει, αλλά Ποζεριά είναι. Ναι, δεν είναι. Πριν σου έπαιζα, ρε παιδί μου, Poison. Αλλά είναι σε αυτό το κλίμα. Αυτό βάλ το... Love Hate. Love Hate. Θα σε βάλω, βραγόρι μου, στο επόμενό μα. Η LA Guns. LA Guns, ποιο. Κάτσε, πρέπει να έχω εδώ πέρα μέσα στι λίστε. LA Guns, αλλά ποιο. Μην πετύχουμε καμιά μπαλάτα. Δεν τα ξέρω και απ' έξω. Όχι, ναι. Ποια έχει. Κάτσε να του βρω. LA Guns, πάρα πολλά. Jane, Beach is back. Cry no more. Electric Gypsy. Magdalene, never enough. No mercy. One more reason. Over the edge. Repentier. Sex action. Αυτό για να το δούμε. Θα είναι. Ναι, sex action. Τι θα ήταν. Μπαλάτα θα ήταν. Αυτά είναι πώ έρχεται. LA Guns, οι οποίοι δημιουργεί. Προήρθαν. Είναι η μάνα του συλλόγου των Guns and Roses. Ήταν νομίζω συγχώνευση δύο ομάδων. Πως ο Ηρακλής Ερών, ας πούμε, με ποιον άλλον ενώθηκε και κάνα τον Πασεραϊκό τότε εκείνη την εποχή.
Αθλητικά έχουμε τίποτα άλλο. Περίμενε να δούμε κάποια μηνύματα. Η αξιοπιστία της έρευνας ξεφτιλίζεται στην Ιαπωνία. Μεγαλύτερο μέσο όρο από τους Τζαπανέζους έχουν και τα Playmobil. Τα Playmobil. Τα ελληνικά Hoaxes. Πού είναι να διαψεύσει την είδηση? Σωστό και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Να το διερευνήσουν και να. Γιατί είναι επίσημος ο φορέας διάψευσης. Πες λίγο, εγώ δεν έχω υπολογιστή. Όχι, δεν, δεν το έχω. Εντάξει, θα το ψάξω, ρε παιδί μου. Το διέψευσε ο Δένδιας, ρε παιδί μου, ο οποίος είπε: έλα μωρέ τώρα με κάποια στρεματάκια, ας πούμε, ασχολούμαστε. Δεν όχι, είναι... και αυτό λένε ότι είναι fake news. Αυτό είναι... μπορεί να είναι, αγόρι μου. Δε λίγο αν είναι. Ναι. Να μην λέμε σαν τη σύστομα. Όχι, δεν λέμε. Με επιφύλαξη. Λέμε ότι κυκλοφόρησε ένα τέτοιο πράγμα και περιμένουμε επίσημη, ας πούμε, τοποθέτηση. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, Σταύρο. Καλώς το να. Τι γίνεται? Καλά, παιδιά, εσείς. Καλά, καλά. Μορφώθηκες καθόλου? Πώς? Μορφώθηκες καθόλου αυτές τις μέρες? Διάβασες, τι έκανες? Εντάξει, ναι, μορφώθηκα. Σήμερα έχουμε ρεπό. Απολαμβάνουν το ρεπό τους. Ωραίο ρεπορτάζ αυτό πάντα που γράφανε εφημερίδες. Ναι. Απολαμβάνουμε το ρεπό μας με ψυχιατρίο. Ναι. Θα βγεις έξω να πιεις καφεδάκι τώρα που ανοίγουν τα μαγαζά? Μάλλον θα δείξεις. Τι θα κάνεις κι εσύ, ναι. Κάπως πρέπει να... Πρέπει κάπως να είναι τέτοιο. Αν και δεν είμαι πολύ του τέτοιου, τώρα θα βγούμε μια για το γάμο του σίγουρα. Ναι, έτσι, ναι, ναι, όντως. Γιατί όχι. Σταύρο, αυτό που συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου σχετικά με το θέμα του Τζιόλι. Ναι. Αν θα ήθελα να είχαν επέκτησα τον Τζιόλι, την καριέρα πραγματικά του Τζιόλι, όντως δεν μπορούν να τη φτάσουν τέτοιο. Ορισμένοι που λένε, α, το Τζιόλι στο ένα, το ένα, το άλλο. Και όντως συμφωνώ και με αυτό που είπε πριν ο Μπάμπης, όπου ο κόσμος δεν προτιμάει τους ύπνους παίκτες ήπιων τόνων, γενικά. Υπάρχουν κάποιοι, δηλαδή δεν θα ακούσεις ποτέ καλή, κακή κουβέντα για τον Σορλέν. Ναι. Που ναι, ήταν τέτοιας, ναι, τέτοιας μορφής παίκτης. Ναι. Δεν θα ακούσεις, ξέρω εγώ, κακή κουβέντα ποτέ για τον Λίνο. Που ήταν σοβαρό παιδί, αλλά ήταν βραζιλιάρος, ήταν και μαύρος, είχε και το μαλλί λίγο έτσι, ναι, είναι είχε άλλο το τέτοιο, ναι. Ίσως είχε μεγαλύτερη εμπλοκή μέσα στο παιχνίδι, σκόραρε, έκανε τη στιγμή ο Λίνο. Εντάξει, παιχτάρα, δεν το συζητάμε. Ναι, τώρα, τώρα δεν είναι το σολέμ, παιχτάρα. Ο Λίνο ήταν φοβερός, εντάξει, τέτοιο. Απλά δεν ξέρω, ίσως για το Τζιόλι, επειδή ήταν λίγο μεγάλος, να το πω, όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, απλά έτσι είμαστε και γενικά κάποιοι δικοί μας. Πόσο μεγάλο ήταν στα 35 του σταμάτησε το ποδόσφαιρο, πόσο ήταν? Στον ΠΑΟΚ δεν ήταν 28-29. Τι μεγάλος. Δεν ήταν μεγάλος. Ναι, απλά ίσως... Όχι, δεν ήταν μεγάλος. Ίσως προς τα τέλη, να το πεις. Ναι, επειδή έπαιζε πολλά χρόνια μπάλα, είχε ο κόσμος την εντύπωση ότι είναι γεροντάρα. Το ναι, φυσίκ του, ρε παιδί μου, ήταν αυτό που δεν ενέπνεε. Η κορμοστασιά και το έτσι λίγο... Μα είναι άκρως λογικό. Για μένα ό,τι έκανε ο Τζιόλις ήταν άκρως ικανοποιητικό. Ήταν μέχρι over τον δυνάμεων όντως. Δεν μπορούσε παραπάνω. Ίσως κάποιος κόσμος ήθελε παραπάνω πράγματα στη συγκεκριμένη θέση εκείνη την εποχή. Γιατί ήταν και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν ούτε διεκδίκησε τίτλους, ούτε αμάν ενέπνευσε τόσο πολύ τον κόσμο. Οπότε με τι τίτλους με το Γρηγοράκι το δίπορτο, να πούμε, προπονητή. Το πιάσατε? Γρηγοράκι. Ποιος είναι ο δίπορτος τώρα εδώ? Ιγκόρ, Τούντορ, Γρηγοράκι, δίπορτος, Τούντορ. Μα σε κάψες. Σε φέρλι, σε φέρλι, σας βάζω στα σχολεία. Ρε τι γίνεται, να μην μας κρύβουνε. Εντάξει, κάνα Κροατές να δεις καλό. Αυτό είναι. We create a monster. Μάλιστα. Έγινε αγοράκι μου. Και όχι Γρηγοράκι μου. Κάντε να δούμε και στα... Άντε να δούμε και Σταύρο Κόλκα στο Πάουκ TV με χαμόγελο. Άντε να το δούμε. Μακάρι, γιατί άμα δει χαμόγελο. Τι προσμονή έχει αυτός ο κόσμος να σε δει τόσο πολύ στην τηλεόραση, παιδί μου. Τι χαμόγελο, ξεχαμόγελο, αφού ούτως ή άλλως τα play-off αυτά δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία. Πώς δεν έχουν, γιατί άμα κάτσουμε να χάσουμε, στην λογική δική σου. Όχι, να κάτσεις να χάσεις, αλλά δεν είναι ότι θα στεναχωρηθείς και τόσο, ας πούμε. Δεν πας θα στεναχωρηθώ, η ήττα είναι ήττα. Η ήττα είναι ήττα, αλλά δεν είναι ανάλογα του στόχου. Και η δεύτερη θέση είναι σημαντική. Είναι σημαντική. Τι? Να παίξει την Ολλανδία. Αυτούς που είναι, να πούμε, μέσα στην δεκάδα των τέτοιων. Στο επόμενο μάτς με τους Ολλανδούς, εγώ λέω να τα βγάλουμε, να τα μετράμε εδώ στο γήπεδο. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πολύ πιο αξιόπιστη έρευνα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54-222. Ένα γυαλάκι από τα Opticon Express σας περιμένει στο τέλος της εκπομπής. Τώρα πάνε και ο καιρός ούτως ή άλλως.
απαραίτητο στοιχείο. Μου έξι διαφάζω μια είδηση. Έτσι πως είναι ο τίτλος. Τέλος λέει οδήγηση για τους μεθυσμένους. Δηλαδή σαν να, σαν να επιτρεπότανε πριν, ναι. Για παστονωμένους τι λέει. Δεν λέει τίποτα, εντάξει. Δεν σε πιάνει, εκεί τίποτα δεν υπάρχει κάποιο. Μπράσκα, λες, έχει. Τι έχει, πώς έχει μπορεί. Έχει κάτι μηχανήματα. Δεν σε πιάνει, τι, άμα φυσήξω. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που ο άλλος είναι ζίγκα και είναι αραχτός, φυσάει και δεν του βρίσκουν τίποτα. Μηδέν περιεκτικότητα. Μπορεί το σκηνικό για παίκτη που είπε το τροχόνο μου, φύσα εσύ. Ξέρω περιπτώσεις κιόλας που έχουν πιάσει για ποδοσφαιριστές και αυτά και επειδή ήταν ποδοσφαιριστές. Ναι. Αβαβά, ας πούμε, η κατάσταση. Τέλος λέει ο οδήγης για τους μεθυσμένους. Δυσάρεστα τα μαντάτα. Δεν μπορείτε να σουρώνετε και να οδηγάτε πλέον, κύριοι. Ναι, και κυρίες. Άλλοι, ας πούμε, ισχυρίζονται ότι οι σουρωμένοι οδηγούσαν περισσότερο. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, εννοείται, ας πούμε, ότι δεν τίθεται ζήτημα. Μέχρι τώρα υπήρχε ένα επιτρεπτό όριο και αυτά δεν υπάρχει. Στο εξωτερικό, ας πούμε, αν έχεις πιει και μισή μπύρα, σου πήρανε δίπλωμα, αμάξια. Δεν πρέπει να πίνεις τίποτα, ρε παιδί μου, γιατί ο άλλος δεν ξέρει σε ποιο βάθμο σου επηρεάζει το αλκοόλ. Άλλοι με μία μπύρα, Σταύρο μου, ζαλίζονται. Το κάνουν από πού είσαι. Δηλαδή, να έρευνα, πιστεύεις ότι υπάρχουν περιοχές που αντέχουν περισσότερο και άλλες λιγότερο. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι όσο πιο ορεινά πηγαίνεις, τόσο περισσότερο αντέχεις στο αλκοόλ. Ή να βγει ένα τέτοιο ειδικό air condition που βγάζει αέρα με λιγότερο οξυγόνο, όπως γίνεται στα καζίνο. Τι, σε αυτό, όχι. Στο καζίνο σου και να πιείς, δεν την ακούς, μόλις βγεις, αντίο ζωή. Γιατί, όχι, γιατί δεν... έχει ειδικό αέρα. Τι ειδικό αέρα, ναι, έχει ξενερό οξυγόνο, κάτι τέτοιο, ναι, δεν την ακούς. Πίνεις τον κόλο σου και δεν την ακούς. Πίνεις γιατί είσαι συγκεντρωμένος πάνω στο. Ναι, αγόρι μου, και μόλις βγεις από την πόρτα, ναι, τρως μια φάπα έτσι. Παπ! Γιατί κοιτάς πόσα έχασες. Άντε ρε, τώρα. Μπορεί να κέρδισες κιόλας. Με πείθεις τώρα εμένα, το πιστεύω εγώ, ναι, ναι, αυτό. Έτσι είναι, ρε. Τι το πιστεύω. Ο οξυγόνο, δηλαδή, καλύτερο οξυγόνο στα καζίνο. Είναι αλλιώς ο αέρας, ναι. Γιατί δεν βάζουν και τα μαγαζά τότε να πούμε και περισσότερο και να αντέχουμε και να. Γιατί είναι ακριβό μάλλον. Mm. Και στο 8-ball πρέπει να έχει τέτοιο οξυγόνο. Που είναι σαν καζίνο. Στο 8-ball, ναι. Μπαίνεις μέσα και βγαίνεις και είναι. Βγαίνεις και πεθαίνεις απ' έξω. Μπαίνεις... Δεν πεθαίνεις ποτέ μέσα. Ναι. Ποτέ, ποτέ. Μέσα. Διάβγεια. Διάβγεια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Τι γίνεται. Καλά, καλά. Είμαστε πολύ καλά. Ακούστε κάποιες ειδήσεις στα Σταυράκο και λες τι γίνεται, έτσι. Δεν τρεπόταν η οδήγηση να είσαι τίτλα. Ναι, μα έτσι πώς το γράφει. Άλλο εννοεί μέσα το άρθρο. Αλλά λέει, όταν λέει τέλος η οδήγηση για τους μεθυσμένους, είναι σαν πριν ότι μια χαρά. Όλα καλά, ναι. Όλα καλά, οδηγούσαμε. Το διάβασα το άρθρο, ο Μπάντα, χθες. Mm. Εννοεί ότι θα βγουν κάποια στιγμή αυτοκίνητα τα οποία θα είναι υποχρεωτικό να έχουν σωματωμένο πάνω ένα μηχανισμό ώστε να σε ελέγχει στην ουσία αν είσαι φιωμένος και αν είσαι φιωμένος να μην μπαίνει μπροστά το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Ναι, εγώ ακριβώς μένω στον τίτλο, έτσι πως το παρουσιάζουν είναι το αστείο της πόλης. Υπάρχουν τέτοια αυτοκίνητα. Θα βγουν το 22, όλα τα καινούργια. Αν ο συνοδηγός είναι καν και το τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Εμάς ο οδηγός να σε ενδιαφέρει. Ναι, ρε, εσύ, αλλά η μυρωδιά τι να κάνει. Δηλαδή, ο συνοδηγός θα κάνει. Θα παίρνει μπρος και θα τα παίξει. Μάλλον θα φυσάει ο οδηγός. Θα βγαίνει κανένα τσουνί και θα φυσάει ο οδηγός, δεν ξέρω. Τι δουλειά κάνεις, φυσάω σε αυτοκίνητα για να πάρω μπρος. Φύσας! Λοιπόν, θα δικαιωθείς τα βράκο γιατί θα κυκλοφορήσεις εσύ μεταξύ, έτσι. Εγώ όταν τα έλεγα αυτά, άστα τώρα, εντάξει. Χιλιόμετρα μπροστά είναι. Χιλιόμετρα. Πολλές φορές σε σκέφτηκα, να ξέρεις. Πολλές φορές μου πέρασε το μυαλό. Δεν έχω πρακτική σκέψη. Να. Ναι, έτσι. Σωστά τα λες. Mm. Κοίταξε, άμα βγαίνεις την εβδομάδα 3 φορές έξω ή είσαι κόκαλο και τις 3, εντάξει, δεν πρέπει να οδηγάς. Δεν πρέπει να οδηγάς, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εγώ δεν θα ήμουν εδώ αν οδηγούσα, παιδιά, τώρα, να το λέμε στα ίσα. Αν οδηγούσα, με τη ζωή που έκανα, δεν θα ήμουν εδώ τώρα να κάνω εκπομπή να πάω. Εγώ έχω τραυματιστεί πηγαίνοντας σε μπαρ. Έχω πάει διάστρεμα. Δηλαδή, φαντάσου να οδηγούσα είτε μηχανάκι είτε αυτοκίνητο. Περπατώντας δεν μπορώ να πάω. Μετά πήγε το έριξε στο ποτό για να ξεχάσει τον πόνο. Ναι, το δοκίμασα. Πώς κάνουν οι αθλητές, δοκίμασε λίγο πριν το παιχνίδι, αλλά δεν. Και πήγα νοσοκομείο. Αλλά απλά περπατώντας, ας πούμε. Έπεσε σε ένα πεζοδρόμιο. Δεν το είχα πάθει αυτό. Ναι. Σταυράκο, βλέπω πονόματο πάντως για να το αλλάξουμε λίγο. Στα play-off βλέπω πονόματο, έτσι. Πρώτες δυο τρεις αγωνιστικές σίγουρα.
Θα κάνουμε μετάδοση και θα λέμε ο Πέλιος δίνει στο Φουντουκίδη, ο Φουντουκίδη στο Παρίδι, ο Παρίδι στο... Τέτοιες ταχύτητες. Θα σταματάει η μπάλα, θα κοιτάει ο άλλος μια μισή ώρα που θα τη δώσει. Δεν βλέπω δηλαδή, να έχει... Θα κάνεις ανάλυση σε ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ναι, ναι. Καταπληκτικός και... ο θείασος. Τι ωραίο το φεγγάρι. Και για τον Τζιόλι, όχι ότι ήταν καμιά παιχτάρα σταύρο, αλλά όντως έκανε καριέρα στις ομάδες που πήγε, έπαιξε. Ήταν σοβαρός επαγγελματίας, φορά... δεν είναι δηλαδή... Αυτό ναι. Βέβαια πολλές φορές είναι και ομάδα έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να ακολουθήσει ας πούμε το ρυθμό που θέλει να παίξει η ομάδα και σε ξεπερνάει. Επομένως δηλαδή, δεν έχει και θέση. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση όμως, εμείς καλύτερο εξάρι δεν πήραμε. Κατάλαβες. Δεν πήραμε, ναι. Ναι. Δηλαδή, ο Κάνιας π.χ. Που έπαιξε τρία χρόνια ο Κάνιας μετά τον Τζιόλι, ήταν καλός παίκτης, ωραία, αλλά διαφορετικός. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές που χρειαζόμασταν κορμί σαν τον Τζιόλι και δεν ήταν ο Κάνιας στον πάγκο. Δηλαδή, το ρόστερ μας στο 6 δεν ξεπέρασε ποτέ αυτό το πράγμα. Να σου πω και μια άλλη θέση που υποτιμήθηκε πάρα πολύ και άκουσε τα εξαμάξεις περίπου στον χώρο. Ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ τι, φέτος το Σάχοφ. Σάχοφ στην αρχή. Ναι, τι, μέχρι να φτάσει να... το τέλος του πρωταθλήματος και να γνωρίστηκε. Ο Σάχοφ ήταν σε φάση τι είναι αυτό, να μου. Ναι, ο Σάχοφ μετά ξέρεις, λέγανε γιατί τον αφήσετε να φύγει. Ο Σάχοφ είναι το σύνδρομο Παράφα. Ναι. Ενώ η προσφορά του μέσα στο παιχνίδι ήταν πολύ κέρια, έτσι πως το έβλεπα εγώ. Πολύ ουσιαστική. Ήταν και με γκολ και με κρίσιμα γκολ. Το απόλυτο value for money και που είχε ο ΠΑΟΚ. Εννοείται. Ο κόσμος θέλει να βλέπει, ξέρεις, που παίρνει την μπάλα, είναι γρήγορος, χάνεται η μπάλα μπροστά και καλύπτει τα 100 μέτρα σε 3 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Κουσιανικούλη θέλει, ρε. Τι τσακαλάκι είναι αυτό, τι έτσι, τι ξέρω εγώ. Τέτοια, παίζουν και τα κολουμιά μπάλα, δηλαδή. Να μην κατεβαίνουμε να παίξουμε με την Τζέρση π.χ. και εμάς να δείχνουν η ομάδα ότι είναι παιδικό και οι άλλοι ξέρω εγώ ότι είναι... Ναι, κατάλαβες. Στην Τζέρση έχει σκοφεί. Διάβασα και το άρθρο στο χθεσινό Σταύρο, το οποίο συμφωνώ πάρα πολύ. Πρέπει να έχουμε υπομονή γιατί η ομάδα στην ουσία θα ξαναχτιστεί από την αρχή. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν αναπροσαρμόζονται τα budget, θα πρέπει ξέρω εγώ η ομάδα να διώξει βάρη από πάνω της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει... Ναι, με το Φεραίρο σε τάχουνε, κακώς τάχουνε. Εγώ δεν θα πω κακώς καλώς. Ούτε ένα παίκτη δικό του Σταύρο, εγώ έτσι θα κρίνω τον προπονητή. Αν κάνει μια ομάδα δική του, ναι, τότε θα τον κρίνω. Αν όμως έρθει και έχει μια άλλη φιλοσοφία και δεν τον πάρεις ούτε έναν παίκτη χρειάζεται ή που θέλει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον κρίνω. Έχει και γενέθλια ο Ισίτη σήμερα. Έγινε. Ο Σίτι, ο Σίτι. Πάνω που ανοίξαν οι ταβέρνες δηλαδή. Τι έλεγε Σταύρο, ναι. Σταύρο, θυμάσαι για τον Σίτι όταν τον είχαμε δει στη Γάνη, τι έλεγε. Ναι, ρε, πέσαμε 4-3-3 τότε. Τι είχε πει. Τον ήθελα εγώ. Μας είχε καταπιεί, εγώ το θυμάμαι το παιδί. Τον πάει σπίτι σου. Εμείς τότε πέσαμε 4-3-3 με καθαρό 6. Και δεν είχαμε κόφτη. Και ο Σίτι μας είχε καταπιεί. Αλλά τότε ήταν 22, για να βάλουμε και αυτές τις λεπτομέρειες, τότε ήταν 22 και ήταν ένα παίκτη προοπτική. Εμείς τον πήραμε 26. Γέρασε! Και χωρίς να έχουμε ξάρι. Ποιο ταμάρι σαν να είστε σε εμάς, έτσι. Ποιο ταμάρι, δεν ήταν τόσο. Δεν είναι, σαν να... Ξέρω εγώ τώρα, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά δεν έχουμε και ξάρι, δεν παίζουμε με ξάρι καθαρό εμείς. Εμείς έχουμε δύο κεντρικά χαφ. Ναι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια δηλαδή να μην κάνει build-up ο ένας από τους δύο χαφ. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων. Πρέπει όμως και λίγο να κόβει, έτσι. Να κόβει κιόλας. Ναι, ρε, εσύ τι κόβει. Όταν πέρασε το πρώτο διάστημα που στο 60 παρέπε, μετά όσο έπαιζε, έκοβε. Αλλά πρέπει να τη δίνεις και σε συμπαίκτη κιόλας. Εκείνη το πρόβλημά μας, στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Bye bye bye. Φιλιά, τσάω τσάω τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Ο Τσιόλις ήταν τόσο καλός παίχτης που το μοντέλο του βγήκε και σε Σλοβάκο. Σάμπο. Καμία σχέση, δε. Σάμπο ήταν ακραίος. Όταν τον πήραμε εμείς το Σάμπο από την Τρνάβα, ήταν πλάγιος. Μετά τον κάναμε οχτάρι εμείς. Δηλαδή στην Τρνάβα έπαιζε ένα πολύ ερμαφρόδιλο οχτάρο εξτρέμ. Δηλαδή, αν θυμάσαι, τη ζημιά μας την έχει κάνει. Αυτό πήγε να το κάνει μια φορά. Δεν θυμάμαι ποιος πήγε να το κάνει στον ΠΑΟΚ, να το βάλει στο πλάι και γέλασε ο κάθε πικραμένος. Ναι, ρε. Και μετά στο Ισραήλ έπαιζε πλάγια. Δεξιμπάκ έπαιζε. Δεξιμπάκ. Ναι. Καταρχήν είναι ψηλός, τέλος πάντων.
Εντάξει, εντάξει. Εγώ θυμάμαι ένα ψηλό μπακ που είχε η Αλκμαρ, τον Γκρομ, το θυμάσαι, που μας κατάπιε. Μόνο ο Πάκ θα μπορούσε να πάρει παίχτη από ομάδα που της έριξε 4. Και να είναι ο μόνος που είχε ψηλό φαντή, ναι. 4-5 πόσο είχε ρίξει. Είχε καλά στοιχεία. Εντάξει, καλά στοιχεία, αλλά σε ένα μάτς που έχει φάει η ομάδα σου 4 και... Οκ. Είχε καλά στοιχεία. Το πρόβλημα με τον Τζιόλι είναι ότι δεν ήταν αργός. Ήταν ότι κάποιες φορές είχε πολύ αργή σκέψη. Αυτό εμένα με ενοχλούσε, τίποτα άλλο. Δηλαδή ο Μαουρίτσιο τι διαφορετικό κάνει στην ανάπτυξη. Όταν δεν είναι σίγουρος και αυτός. Το ίδιο πράγμα κάνει. Και ο Αλέξανδρος όταν δεν ήταν σίγουρος πάγωνε το παιχνίδι. Αυτό έκανε. Ναι, πολύ. Ναι, αυτό το πράγμα έκανε. Μια σύγχρονη ομάδα όταν θέλει να κάνει κάτι παραπάνω δεν γίνεται. Τέλος πάντων. Περιμένω σήμερα να βγει ο στρατιωτικός αναλυτής Φωτιάδης να μας πει τι γίνεται στον Εύρο. Όντως έχουμε άνθρωπο που ξέρει. Ναι, και να το τεκμηριώσει μετά το ταρυφόσκυλο. Ναι. Περιμένω να βγει ο Κλεωμένης να μας πει τι θα γίνει με το Ρουβά και την Eurovision. Παιδιά, έχουμε μείνει πίσω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι και δεν τρέχουν τα θέματα. Δεν ξέρω. Να το προσέξουμε αυτό. Και όλα αυτά, βέβαια, και να μας μιλήσει για τον κορονοϊό το ταρυφόσκυλο. Και σήμερα περιμένω να δω κάτι μαγαζιά που βγάζαν, ας πούμε, που κλείνανε τη στάση, κανονικά μιλάμε, και με τον νόμο, δηλαδή, άμα πήγαινες να περιμένεις το λεωφορείο, σε λέει, φύγε από εδώ ρε φίλε, εδώ σερβίρω. Σε τέτοια φάση, όλο το πεζοδρόμιο, δηλαδή σήμερα αυτοί πρέπει να βγάλουν τραπέζια με το γράμμα του νόμου, είσαμε 7-8 μαγαζιά πιο κάτω. Εκεί που κάθεσαι στο τέτοιο θα έχει και πάγκο να πάρεις καφέ στη στάση. Ναι. Μα στη στάση σου λέω, ήταν τρομερό αυτό στην περιοχή της Τούμπας, δεν θα πούμε φυσικά. Ένα μαγαζάκι. Εγώ που έχω κάρτα, δικαιούμαι καμιά έκπτωση. Κάρτα ΟΑΣ, ας πούμε κάτι, μικρότερη τιμή. Δεν ξέρω, ναι, ίσως κάτι να υπάρχει. Και να πω κάτι που με φάνηκε. Καταρχήν ταξιδιωτικά πρακτορία στα σχολεία και με νόμο πλέον της κυβέρνησης, μόνο σε βάουτσερ επιστρέφουν, εκτός αν τους ψαρώσεις και πάρεις κάποια χρήματα, από εκδρομές μιλάω. 18 μήνο βάουτσερ. Τώρα ένα παιδί που είναι Δευτέρα ή Τρίτη Λυκείου, πότε και τι να το κάνει το 18 μήνο βάουτσερ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ατομικά επιστρέφουν το βάουτσερ ή συνολικά στο σχολείο, ας πούμε, του χρόνου. Ατομικά τώρα στο κάθε άτομο και εντάξει τώρα... Τι να κάνει, πού να το στείλω, στους Αγίους Τόπους, να πάρει αυτά τα λεφτά. Ναι, βέβαια, πού να το στείλω, εντάξει. Να φέρει την ευλογία. Και ξεκινάνε τα παιδιά από μια μικρή ηλικία, δηλαδή η κόρη μου είναι στο 15 μελές. Κάνανε κάτι χωρίς, μαζέψαν κάτι χρήματα και τα τσακαλάκια λένε να τα μοιραστούμε μεταξύ μας. Δηλαδή, αν ξεκινά από τέτοια ηλικία, η κόρη μου φυσικά είναι διαφορετικά μεγαλωμένη, σήκωσε παδιέρα. Δεν θα περάσει φυσικά, θα τα... Λέει και τι θα κάνουμε, αφού δεν θα πάμε γρονά, να πάμε να τα δώσουμε σε ένα ίδρυμα, αποφάσισε να τα δώσω στη Λάμψη. Το τσακαλάκι λέει θα πάω εγώ, λέει απόδειξη, λέει δεν δίνουν απόδειξη. Έχει πολλά τσακαλάκια εδώ στη Τούμπα, δεν ξέρω. Αν θέλεις να γίνουν τα παιδιά χορηγοί στην εκπομπή μας, ποιο σχόλιο είναι... Την εκπομπή προσφέρει το τρίτο λύκειο Τούμπας. Πρώτη ώρα, καταπληκτικά μαθηματικά, τα καλύτερα. Είχαμε εμείς τα χρόνια μας, αλλά ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί να μας να ήμασταν το πιο κακόφημο σχολείο, το πρώτο Τούμπας. Δεν μας δέχονταν πουθενά, μέχρι και άγαλμα από την Κρήτη σηκώσαμε και μας παρακαλούσαν να το επιστρέψουμε. Φυσικά ήταν τότε και όλοι οι έφηβοι που παίξανε μετά στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Μια και ρωτάει και ο Σταύρος ποιον παίχτη βγάλατε. Όλοι εκεί παίζανε. Να σου πω κάτι, μεταγραφή τους παίρνατε. Θυμόμαστε τι γινόταν στα σχολεία. Στα σχολεία μεταγραφή ήταν. Μεταγραφή τους στάζανε λαγούς με πετραχίλια και τους παίρνανε από Δευτέρα Λυκή και τους φέρανε. Επειδή εμείς δεν είχαμε λεφτά στη Σταυρούπολη. Άσε ξέρω, όλη δυτική. Επειδή εμείς στη Σταυρούπολη δεν πηγαίναμε σχολείο, ξέρεις. Η δυτική από επαρχία που τους έφερε ο ΠΑΟΚ και τους έβαζε να παίξουν στα σχολεία. Εμάς βρήκε να τα πει.
Θα έρθω να πάρω από εκεί καμιά σκαλωσιά που παίζεται δίθεν μπάσκετ να θέλω να κάνω κάτι μέρε μέσα. Ανάποδα κάλφωνα. Ναι, με την μπάλα κάτω. Στο τσιμπέντο. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαλυματάκι το τελευταίο μας. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54222 για ένα γαλάκι από τα Opticon Express. Μέχρι το τέλος εκπομπής έχουμε κάνει 25 λεπτάκια ακόμη. 54 ετών έγινε σήμερα ο Ερίκ Καντονά, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που κλώτησε ρατσιστή οπαδό στην Πρέμιερ. Τεράστιο. Η μεγαλύτερη στιγμή, ας πούμε. Ξέρεις πόσο τιμωρήθηκε και εκείνο. Θα έπρεπε να πάρει πριν. Ναι, όχι πριν, θα έπρεπε να γίνει σερ. 6 μήνες εκτός. Δεν είχε αποκαλυφθεί τότε αμέσως, ας πούμε, το... η στιχομηθεία και το όχι, κίνητρο. Ήταν και τότε το respect και το against racism. Τότε στην Αγγλία ήταν. Ξεκάθαρο με στα γήπεδα αυτά. Μπράβο στον Ερίκ Καντονά για την κλωτσιά που έδωσε στη Μόρφα. Τεράστια προσωπικότητα. Είδες καθόλου κανένα επεισόδιο? Δεν το είδα. Έβλεπα τώρα ένα άλλο, το 7 Seconds. Όχι 7 Seconds Away, you should on tour. Με New Jersey, Ηνωμένες Πολιτείες, ναρκωτικά, μπάτσι. Συγκάλυψη κλίματο. Ωραία. Με του Βαρόνου. Και είχαν οι Αυστραλοί Βαρόνο ναρκωτικών. Εντάξει, ρε, εσύ. Εδώ έχουμε εμείς. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Με σκομπάρ, έχω σοκαριστεί, να ξέρεις. Είναι... Σιράρα, δεν υπάρχει. Όχι, α, η ζωή του, η ζωή του. Το ντοκιμαντέρ, το κανονικό, εντάξει, ο τύπος φίλε... Με ένα μπαρισμό του ζωολογικού κήπου, έτσι, ας πούμε, που έκανε αυτό. Τέτοιο άλλο ζωολογικό κήπο, ζούγκλα, ολόκληρο, τούνδρα, στέπα μέσα. Αυτό με, το, με τη φυλακή, ρε φίλε, δεν ξαναγίνει ποτέ. Είχανε πάει χιγκίτα μέσα και έπαιξε μπάλα. Νομίζω λέγεται, κάζεται ότι είχε πάει και ο Μαραντόνα, γιατί είχε καλέσει, έκανε ένα φιλικό μέσα στη φυλακή με ποδοσφαιριστές, ας πούμε, μια μεικτή, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστών, φιλαπροσκύμενοι ή τέλος πάντων, που δεν μπορούσα να. Δεν μπορεί να πει και όχι. Αλλά ήταν νομίζω μέσα Χιγκίτα και Μαραντόνα ίσως. Και άλλοι έτσι. Ξεκινήσαν τα σούπερ θέματα, να τα σχολιάσουμε μετά. Η Ιωάννα ερωτεύτηκε τον εξαχιστή αδερφό τη ξαδέρφη τη. Ανακάλυψε όμως πως αυτοί οι δύο τα έχουν κρυφά. Ξεκίνησαν τα θέματα που δεν μπορείς να τα καταλάβεις, θες δύο-τρεις αναγνώσεις. Ναι, ναι, ναι. Όποιος κατάλαβε λοιπόν. Ναι, κατάλαβε. Κατάλαβε. Έτσι, πάμε διαλυματάκι. Περίμενε, Περίμενε, η αναδομό είναι εδώ. Αναδομό, παύλα, ανακαίνιση.gr, κορυφαία κατασκευαστική. Στο 2311-241-508 καλείτε, κλείνετε ραντεβού και οι ειδικοί σας προσφέρουν τα καλύτερα πακέτα ανακαίνησης σπιτιού, εργασιακού χώρου, επιμέρους κομμάτια και κουζίνα, μπάνιο, δωμάτιο. Η Αναδομό είναι και σήμερα μαζί μας. Επίσης, Be Easy. Η Be Easy προσφέρει το γρηγορότερο και πιο σταθερό ίντερνετ της αγοράς στο 2312-31-34-34 και στο beeasy.solutions. Πάμε στο διάλειμμα λοιπόν το τελευταίο. Απομένουν λίγα λεπτά για την... Κάνεις πρόβα μετάδοσης. Ναι. Έτσι, απομένουν λίγα λεπτά. Και... Δεν κάνω μετάδοση πλέον. Δεν κάνεις το... Όχι, ρε φίλε, έχω δώσει την, τη σκυτάλη όπως πρέπει. Έτσι. Στα νέα παιδιά. Εγώ δεν είμαι μονοφαγάς. Βαριέμαι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο ψυχιατρίο μας για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες της πόλεως. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222 για δύο γυαλάκια. Όχι, ένα γυαλάκι, τι δύο. Ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Με έξαλλο Στέργιο Αναστασιάδη επί του πιεστηρίου να μας μεταφέρει μια συγκλονιστική είδηση όπως μπορείτε να τη διαβάσετε στο ΠΑΟΚ24. Πιο έξαλλο δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ. Ο οποίος μας μετέφερε χαρακτηριστικά ότι είσαι, λέει, ο Ζίφκοβιτς και ο Ίγκανσον. Και πας, λέει, στο βαμβακόφυτο για να περάσεις το ρεπό σου. Διότι όπως γράφει το ΠΑΟΚ24, απόδραση στις αίρες για Ζίφκοβιτς Ίγκανσον. Δεν άφησαν ανεκμετάλλευτο το ρεπό τους δύο ποδοσφαιριστές. Και πήγαν, λέει, στο βαμβακόφυτο σε μία αυλή, γιατί η εστίαση χθες ή το κλειστή, ούτως ώστε να μπορούν να γευτούν κάποια εδέσματα. Και υπάρχει και χαρακτηριστική φωτογραφία στο μπάρμπεκιου, στο ξεσπούν το βαμβακόφυτο. Ιδέα δεν έχω. Ναι, υγρασία, κουνούπι, μόνο αυτό. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, σήμερα ανοίγουν οι ταβέρνες, σήμερα θα μπορούν να απολαύσουν τα εδέσματά τους σε οποιαδήποτε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Επιθυμούν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Όπα, εδώ αυτή η γραμμή, 4. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο Αντρέας. Έλα, Αντρέα. Ναι, ήθελα να σου πω αυτό που λες με τον Πάμπλο Σκομπάρ, ο Μαραντόνα ποτέ δεν έπαιξε. Ναι, με Τσε και Βάλα ήταν ο Μαραντόνα.
Ο Ιγίτα ήταν ο αγαπημένος του Πάπλο Εσκομπάρ και ήταν περιμένος στραγωτικά και ο Βαλτεμάρα. Ενώ ο Μαραντόνα ήταν ξεμπλεκτός. Δεν έπαιξε ποτέ εκεί στην φυλακή, τη χρυσή φυλακή. Ναι. Δεν έπαιξε. Κι όμως, το ιστορικό πάρτι του Εσκομπάρ με το Μαραντόνα στη φυλακή. Υπάρχουν άπειρα άρθρα. Ρε, πας και δούλευε στην ΤΕΑ, ρε. Μήπως δούλευες εκεί με τον Ελτσάπο, τίποτα. Δεν έπαιξε μπάλα. Εντάξει, γκούγκλαρε το και θα το δεις. Ναι. Ο Γίτα ήταν, ο Γίτα, ο τερματοφύλακας ήταν... Ο ξενοφόνο Γίτας, ποιος Γίτα, ναι. Έγινε. Εκείνος που έκανε το, το θυμάσαι ρε το... Βέβαια. Έκανε το σάλτο που απόκρισε με τα πόδια. Το θυμάσαι ρε κόκα. Πώς δεν θυμάμαι, ναι. Ναι. Το θυμάσαι. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Ήταν φιλικός. Φιλιά. Άμα ήταν πραγματικός αγώνας, θα το έκανε αυτό. Το θυμάσαι κόκα. Το θυμάμαι. Ναι. Hello. Hello, hello. Το ερώτημά μου είναι, άμα ήταν φιλικό αυτό που ήταν, που το απόκρισε με τα πόδια. Άμα ήταν πραγματικό θα γινότανε, αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό ρωτάει η Αμερική. Έγινε, σε χαιρετούμε, τσάω, τσάω. Κόλκα για σένα, η Αμερική ρωτάει και ανησυχεί. Το 1991 στην Κατέντραλ, έτσι λεγόταν η φυλακή που είχε χτίσει ο Πάμπλο Εσκομπάρ, βρέθηκε ο Ντιέγκο Μαραντόνα, τότε εξαιτία ποινή 15 μηνών αποκλεισμού από το ποδόσφαιρο, καθώς είχε βρεθεί θετικό σε χρήση κοκαίνης ο φίλος μας ο Ντιέγκο. Και μετά από ένας λέει σημαντικός άνδρας από την Κολομβία θέλει να τον επισκεφτείς για να παίξεις φιλικό, του είχε πει ο μάνατζερ. Η αμοιβή ήταν πολύ μεγάλη και ο Ντιέγκο αποδέχτηκε την πρόταση χωρίς να ρωτήσει πολλά. Στον αγώνα λέει θα συμμετείχαν και άλλοι γνωστοί ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αμερικής, όπως ο περιβόητος Ρένε Χιγκίτα. Με πήγαν λέει σε μια φυλακή περιτριγισμένη από εκατοντάδες φύλακες. Είπα, τι στο καλό συμβαίνει εδώ, θα με συλλάβουν, είχε δηλώσει ο Μαραντόνα. Την έκπληξη που ένιωσε κατά την άφηξή του στη φυλακή έμοιαζε περισσότερο, λέει, με πεντάστερο ξενοδοχείο του Ντουμπάι παρά με φυλακή. Με σύστησαν στον Εσκομπάρ και μου είπαν, Ντιέγκο, αυτό είναι το αφεντικό. Ήταν πολύ ευγενικός, αλλά δεν είχα ιδέα ποιος ήταν, καθώς δεν διάβαζα εφημερίδες, ούτε έβλεπα τηλεόραση εκείνη την εποχή. Ξέρα μόνο ότι κάποιος πολύ σημαντικός άνθρωπος Κολομβίας ήθελε να με γνωρίσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γεια σου, Τζάνκι. Γεια σου, Κουτσουράκι. Τι έγινε, ψηλέ. Πού είναι ο Σάκης? Έξω είναι, φτιάχνει το ρολόι. Μόνο καλογεράς ξέρει πότε τη μανταμίτσα του βγάλεις έξω. Τζανάκι, μας κάνει πότ πουρί τις διαφημίσεις. Ναι. Είσαι αγόρι μου αντιπροσωπευτικό δείγμα ότι πάμε καλά στο μάρκετινγκ. Σήμερα δεν άκουσα την αγαπημένη μου. Τι έγινε, ρε ψηλέ, πώς πάει η επιχείρηση. Α, την κόψανε, να πρέπει να την ξαναβάλουνε. Ναι. Λοιπόν, τώρα είπατε για Αλκμαρ ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ Αλκμαρ ήταν από τις πιο... Δηλαδή δεν έχω δει τέτοια ομαδάρα. Ο χαμηλότερος παίκτης ήταν 88. Το 2-4, αυτά το θυμάσαι. Το 3-2, 2-3. Και στο Αλκμαρ, όχι, το 2-2, 2-3. 2-3, ναι. 2-3, ναι. Και εκεί μέσα προηγηθήκαμε 0-1. Κάναμε το λάθος με τον Σαλμπουγκίνη το φάουλ. Και χάσαμε, πόσο χάσαμε, 3-1. 2-1, ναι. Λοιπόν, τώρα που για τις οικογενειακές ιστορίες. Όταν ξεκινήσαν αυτές οι εκπομπές πριν καμιά δεκαετία, βάζανε αγγελίες κανονικά, ζητούνται για μικρορόλους. Και τώρα αυτός... έχω σκεφτεί. Ναι, τώρα έχει επεκταθεί. Τώρα τους δίνουν τότε ένα κατοστάρικο. Σκέψου, αυτοί βγάζουν καλό μεροκάματο, ειδικά τώρα στο Open που είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι και παίζουν κάθε μέρα ρολάκια. 250 ευρώ για δύο ημέρες γύρισμα. Στα πω εγώ, δηλαδή, τα έχω ψάξει. Τα έχεις ψάξει, άρα ο καημός είναι να παίξει. Θα πάω να παίξω. Θα πάω να παίξω. Ρε εσύ, αυτοί βγάζουν στάνταρ 1,5 το μήνα. Χαλαρά. Εσύ τον μπερδεύεις στις οικογενειακές ιστορίες με την καινούριο. Με την καινούριο. Εγώ λέω την καινούριο, για την καινούριο. Ξεκινήσαν οι οικογενειακές ιστορίες, ήταν ένα κατοστάρικο το μόνο κάμα το. Γιατί τότε πέτανε και διαφορετικοί, δεν ήταν όλοι οι ίδιοι όπως βλέπουμε. Την πεθερά του Κόλκα, φαντάζομαι, σαύρο να έχεις μια τέτοια πεθερά να σου φάτσα να δει και να σε χτυπάει ο ίδιος το πρωί και να σου λέει σήκω. Πω, Θεέ μου. Όσον αφορά δε αυτά που είπε ο Θωμάς, όντως μας λείπουν τα ρεπορτάζ των τριών σημαντικών ανθρώπων. Πρέπει να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Σπίθα μην προσπιθαμείς στον Εύρο τι γίνεται.
για τον κλεμμένο μας ήταν Zero Division και του Σάκη να πηγαίνει για άλλο παιδί. Αυτά και ως Σαββατοκύριακο κουλ. Κουλ, ε. Ευτυχώς είχε δροσούλα, αυτό είναι που πολύ κουλ. Αυτά. Μενεγάκη καημένη αποχώρησε. Ποια? Κρίμα να πούμε. Μενεγάκη. Θα μπει στο Ταμείο Ενεργείας τώρα. Λε, θα κάνουμε κι εμείς κάτι. Μια συναυλία αλληλεγγύης. Προφανώς. Θα επιληφθούμε του ζητήματος. Έγινε ψηλά. Τινάκ να φοβάστε. Τινάκ. Άντε ρε Φλόρε. Κλείσε. Κλείσε με ένα Φλόρε. Αφού Φλόρεσες, ε. Μου λες να πούμε ότι φοβάσαι. Όταν πηγαίναμε στο Μόσχο, άσε τώρα. Μου πήγε. Είναι ύπουλοι. Δεν είναι ύπουλοι. Να εξελιχθεί τα μάτια σου, να μην φοβάσαι κανέναν. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί. Το έχει πει μάλλον σου αυτό, το έχει πει. Δεν ξέρω, νομίζω. Το δείχτη, έλα ρε. Σίγουρα. Όχι να το έχει τραγουδήσει σε δισκογραφία. Ναι, το έχει πει. Ναι, σίγουρα. Το έχει πει και δισκογραφικά. Όχι. Αλλά σίγουρα σε live είναι πολύ. Και τη ταιριάζει, είναι στο ρεπερτόριό τη. 2-31-0-287-38 για λιγουλάκι ακόμη μαζί μας και μαζί σας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54-222 για ένα γαλάκι από το Opticon Express μέχρι το τέλος της εκπομπής μας του ψυχιατρίου του πρώτου της εβδομάδος. Με ποιους παίχτες του ΠΑΟΚ θα κάνεις μπάρμπεκιου, Σταύρο, μιας και είδαμε αυτή την είδηση στο Βαμβακόφυτο. Μπίσες καλά, μπίσε εννοείται, ναι. Σε κάθαρα. Εννοείται, μπίσε. Με άλλον δεν μου κάνει. Δεν σου κάνει κανένας κλικ. Στοχ, κοιτάω. Στοχ. Θα κάνα. Ο Στοχ δεν είναι ανοιχτός τύπος. Είναι πολύ κλειστό παιδί. Δεν είναι... Έχω τρόπο να τους ξεκλειδώνω αυτούς. Δεν είναι τέτοιος, όχι. Είναι πολύ κλειστός. Επειδή από μικρός είναι μακριά από το σπίτι του αυτά. Γεννήθηκε στην Νίτρα που είναι η χειρότερη πόλη που έχω πάει στη ζωή μου. Στην Νίτρα. Νίτρα. Νίτρα Τσίτρα. Πατακιούτα. Δεν είναι. Είναι κλειστό παιδί. Άλλο τώρα άτομο έτσι. Ίγκασον. Ποτάκια. Ο όχι Ίγκασον, για μπάρμπεκι δεν το κάνω. Είναι κλασικό Σκανδιναβό. Ποτάκια. Ποτάκια. Τα ταπεινά. Ο Ζήφκο είναι ωραίο τύπο. Ναι. Κοκτέιλάκια ίσω. Από του Έλληνε ο Γιάννουλη είναι το πιο σοβαρό παιδί. Έτσι, ψαγμένος και ξέρω εγώ. Ψαγμένο δηλαδή. Δεν είναι πολύ σοβαρό. Σοβαρό παιδί. Ναι. Βλέπει Μπέγκμαν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Αν πάει να παίξεις στις οικογενειακές ιστορίες, να σου δώσω και το σενάριο. Ναι. Παίζεις το χαραμοφάει σύζυγο που πιστεύει ότι είναι τραγουδιστής και τρώει τα λεφτά της γυναίκας σου και της πεθεράς σου. Εναλλακτικά μπορεί να παίξεις και το γκουνιάδο που βάζει χέρι στα χρήματα της οικογένειας και δεν πληρώνουν το φροντιστήριο των παιδιών. Παίρνει από το ταμείο για να βγάλει δίσκο. Έχουν ναι, ταβέρνα στα σεπόλια. Στο φτιάξα το σενάριο. Και επειδή είσαι και καλός αναλυτής αθλητικών γεγονότων, μας είπες ότι όλη η Γερμανία βγήκε over. Μέχρι και η Dortmund βγήκε under. 0-2 η Dortmund, 1-1 η Paderborn, 0-1 η Verden. Όλα over τα τρία. Τα 16 παιχνίδια έχει να πούμε. Δεν ξέρω. Ξέρω και ένα 0-3. Για δέστα ξέρω υπόλοιπα. Ξέρω και ένα 0-3 που ήρθε η Augsburg. Over δεν είναι αυτό. Over είναι 0-3. Τι. Είπα, ναι, σου είπα. Πες μου, σου είπα 3. Για την Bayern γιατί δεν λέτε. Για την Bayern γιατί δεν λέτε. Καλά, η Bayern ρε φίλε. Okay. Δεν είναι το Γερμανία. Ξεκινάει από το 6,5. Περίμενε να σου πω τα παιχνίδια. Θα τα πούμε τα αποτελέσματα τώρα. Φράιμπουργκ, Βέρντερ Βρέμις, 0-1. Over μεγάλο. Γκλάντμπαχ, Λεβερκούσεν, 1-3. Βγήκε. Να το βγήκε. Πάντερμπον, Χόφενχάιμ, 1-1. 2 αν. Οριακά. Ωραία. Βόλφσμπουργκ, Ντόρτμουντ. Ναι. Ωραία. 0-2. Ναι. 3 άντερ. Ναι. Μπάγερ Φραγκφούρτη, η οποία Φραγκφούρτη ανοίγει τα πόδια τη γενικά. Ναι. Τα τρώει τα κολλάκια. 5-2. Ναι. Δεν το λε και άντερ. Παιδιά, 3 άντερ είχε. Καλά τα είπα. Τα υπόλοιπα βγήκαν over. Αυτό βγήκε over γιατί είναι 6,5. Ναι, 5-2. Ναι. Είχε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 παιχνίδια. Τα 3 άντερ, τα 6 over. 0-5 ληψία με χάτρικ του Βέρνερ. Αυτό δεν δείχνει μια τάση. Κολονία Ντίσσελντορφ. Με χαμένο πέναλτι 2-2. Ναι, over. Σου λέω. Και τα δύο ήταν και οριακά. Δηλαδή λίγο ακόμα ήθελα να βγουν over. Σε 187 δευτερόλεπτα έβαλε 2 γκολ και σοφάρισε η Κολονία. Για αυτό. Κοίτα, συνήθως στη Γερμανία και χωρίς κορονοϊό και τέτοια, το 90% των αγώνων, όπως και στην Ολλανδία, είναι over. Γι' αυτό και είναι και τόσο επίσης, χαμηλά. Επίσης, στην πρώτη αγωνιστική μετά την επανέναρξη, είχαμε μόλις 2 under.
Τρία. Και εκεί τρία άντερ. Τρία άντερ, έξι over. Ψαχτείτε και πέφτει. Δες και την Zweite Liga. Ναι. Και εκεί βγήκανε άντερ. Mm-hmm. Παίξτε άντερ. Α, μπράβο. Και Κορέα. Και Κορέα. Ναι, ναι. Κορέα. Έχω ένα Hyundai Daegu. Ναι. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά. Ωραία, πρέπει να. Στην έχει πει την ιστορία ο Στέργιος. Για αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, όπου πριν από πολλά χρόνια ημέρα Κυριακή διαβάζανε τα αποτελέσματα. Και είχαν μια συντάκτρια στο στούντιο, διάβαζε το κουπόνι, δεν τις πολύ ξέρε τις ομάδες. Και παίζαν κάτι εθνικές φιλικό. Και λέει η Νέα Κορέα 1-0. Είδε το νι, τελεία. Νέα Κορέα είναι μπροστά στη Νέα Τρίγλια, φαντάζομαι. Δίπλα στη Νέα Τρίγλια. Από τα μυθικά έτσι που έχουν υποθεί στα αθλητικά ραδιόφωνα της πόλης, που είναι πάμπολα που να είχαμε φτάκπομπες να τα καταγράφουνε. Σαν τον Άγιο Λουκά δεν έχει γίνει ποτέ. Σαν τον. Τον Άγιο Λουκά. Ποιο ήταν αυτό, για θυμίσέ μου. Με την γογό που έστειλε τη γραμμή. Α, με το ραγκάτσι που λέγεται. Ναι, από Άγιο Λουκά. Κόψτον. Ποιος είναι Άγιος Λουκάς. Βάλα που το είπε, Άγιος Πέτρος. Δεν είμαι ο Αντώνης Μήνου, είμαι ο Γιώργος Μήνου. Τι έχουμε ζήσει. Εκεί να βλέπεις και τα μούτρα αυτού που είναι στο στούντιο. Το καλύτερο. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή αναπόληση, α πούμε, μεγάλο. Οι New York Times έχουν πρωτοσέλιδο όλα τα ονόματα των νεκρών του κορονοϊού. Mm-hmm. Που δεν υπάρχουν, βέβαια. Τι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν νεκροί από κορονοϊού. Ξέρεις κανένα. Ξέρεις τον Τζον Σμιθ. Εγώ έχω φίλο που έφυγε. Και εγώ φυσικά και όχι που έφυγε. Που έφυγε. Ξέρω άνθρωπους που έχουν νοσήσει, ναι, προφανώς. Λέω την ρητορική. Όλα τα ονόματα πόσο, 100.000 πόσο έχουν φτάσει στις ΗΠΑ. Πολύ. Mm. Αλλά γιολάρουνε, είναι κανονικότατα. Δεν βάσανε. 600 ευρώ λέει τη βδομάδα. Πάμε εκεί. Πάμε να πεθάνουμε εκεί. Ναι. Μπίζει ασύρματο ίντερνετ υποστήριξη δικτύων στο 2312-3434 και στο bizy.solutions. Οι παροχές της Bizy για γρήγορο, αν είσαι gamer, αν βλέπεις web TV, αν θες γρήγορα upload και download, η Bizy είναι μαζί μας και σήμερα. Και βέβαια η αναδομό, αναδομό@ankenisi.gr. Ναι, και Θοδωρή Βασίλη με δάρα που μπερδέψαμε πρόσφατα εδώ με την αγάπη να μας στέλνει λάθος άτομο στον αέρα. Ποιο, το θυμίζει η αγάπη. Ποιο. Είναι να βγάλουμε τον Χρήστο Δάρα, τον πρόεδρο του Πανιωνίου. Ναι. Στραβώνει και λέμε θα βγάλουμε τον Θοδωρή Βασίλη, τον ρεπόρτερ του Πανιωνίου. Ναι. Και λέω εγώ στον αέρα την ώρα που έχει βγει η γραμμή, ήταν τότε το βιβλίο του Ντάνου. Ναι. Ναι. Και λέω και ένας άνθρωπος που σίγουρα θα περίμενε ουρά για να πάρει υπογραφή του Ντάνου, ο συνάδελφος, ο Θοδωρής Βασίλης. Δεν είμαι ο Θοδωρής Βασίλης. Ο Δάρας ήταν. Ναι, τέλος πάντων. Αναδομό@ankenisi.gr. Προνομιακά πακέτα της Αναδομό για ανακαίνιση του χώρου σας, του εργασιακού ή του σπιτιού σας ή οτιδήποτε. Η Αναδομό εγγυάται σωστούς χρόνους, προνομιακά πακέτα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να ανασκευάσετε το χώρο σας. Έναν αριθμό από το 1 στο 13. 11. Το 11. Θεόδωρος Μαρμαράς, ο νικητής, ωραία Μαρμαρά. Περνάει κρίση το επάγγελμα, η τύχη. Ναι, ναι. Θα ειδοποιηθεί από τη γραμματεία, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παραδίδουμε σκυτάλι. Στην εκπομπή που δεν δέχεται fake news. Τι και τίποτα, θα χώξεις. Δεν έχει τίποτα, εννοείται. Αλλά μας πήραν, του και 16 θέματα. Έλα μωρέ τώρα, λεπτομέρειες.